Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη δήμηση των ήχων, ο κύριος Γιάννης Τσιράπης στο production, η Λίλα Γουλιώνη και η Παναγιώτα Χαλκιά στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κιόκκινος και ο Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή και την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη θα μπείτε στο www.listoparto.gr, εκεί που υπάρχει ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο είναι το κατάλληλο για το δικό σας αυτοκίνητο. Το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια είναι καθημερινά κοντά σας με απίστευτες προσφορές για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Αποδράσεις 5 αστέρων με το goldmall.gr του ομίλου Μετροβίδια. Απολαύστε διήμερο ή τριήμερο στο Πόρτο Καράς Μελίτων για δύο άτομα με ημιδιατροφή και δυνατότητα έως δύο παιδιών δωρεάν μόλις από 150 ευρώ. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr και ζήστε μια μαγευτική εμπειρία διαμονής με ένα απλό κλικ. Μαζί μας είναι η εταιρεία Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με Hyundai, με Kia, με Skoda, με απίστευτες τιμές στα σέρβις, με απίστευτες τιμές σε όλα τα αυτοκίνητα και με μια τεράστια γκάμα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
τα οποία μπορείτε να τα κάνετε δικά σας από τη στιγμή που δεν έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο καινούριο. Υπάρχουν πάρα πολλά με την εγγύηση του ονόματος Σκιάδης Μπαλοδήμος, τα οποία μπορείτε να δείτε και να αποκτήσετε εκεί με κάθε τρόπο πληρωμής. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Εφόσον μιλάμε για αυτοκίνητα, μην ξεχνάτε ότι πρέπει να φροντίζουμε για την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου, του κινητήρα, να τον προσέχουμε σαν τα μάτια μας για να δίνουμε και μεγαλύτερο διάστημα ζωής στο κινητήρα μας, να έχει καλύτερες επιδόσεις. Για να σας πω κάπου εδώ ότι τα λιπατικά Βέγγε έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπατικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπατικά Βέγγε γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπατικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Για όλες τις μηχανές δηλαδή, οι οποίες χρειάζονται λιπατικά. Τα λιπατικά Βέγγε είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπατικά Βέγγε. Κωστή μου, το πρωτάθλημα τελείωσε, για την ακρίβεια σήμερα τελειώνει, καθώς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είχαμε μια απίστευτη βροχή χτες. Καθώς είναι ένα φαινόμενο των ημερών, δηλαδή μπορεί να βρέχει κάπου στη Θεσσαλονίκη καταρακτοδός να ρίχνει χαλάζι και στην υπόλοιπη πόλη να μην έχουν ένα τέτοιο φαινόμενο, όπως είχαμε στα Διαβατά εδώ προχτές. Είδαμε ότι στην Λεωφόρο έβρεξε πάρα πολύ, δεν έγινε το παιχνίδι, θα γίνει σήμερα, αλλά είναι χωρίς κανένα ενδιαφέρον, αφού η πέμπτη θέση κατελήφθη και τυπικά μετά την νίκη του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο από τον Αστέρα Τρυπόλεως. Μάλιστα. Λοιπόν, από τα αποτελέσματα που είχαμε, έχει κάτι το οποίο σου προκάλεσε εντύπωση, κάτι το οποίο θες να σχολιάσουμε? Όχι. Κανένα. Όχι. Αδιάφορα όλα. Ναι. Δηλαδή το 3-0 του ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να έχει κάτι παραπάνω? Όχι. Όχι. Το 0-1 της ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει κάτι παραπάνω? Όχι. Όχι. Τα 3 γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός? Φυσιολογικό. Φυσιολογικό να φάει 3 γκολ. Δηλαδή με συγχωρείς. Όταν το έδινε σόβερ. Δεν το έδωσε σόβερ. Ναι. Ναι. Πίστευες ότι μπορεί να πληρωθείς μόνο από τον Μπαζιάννα, ειλικρινά θέλω? Όχι, μπορείς να δει 2-1, 2-2. Μπράβο. 3-2. Το γκολ το θεωρείς πιο δεδομένο? Ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι το 0-3 σε εισαγωγικά να βγει. Κόκκινες σε αυτή τη ζωή είναι άμα δεν έχεις κίνητρο. Δηλαδή, τι να σου πω. Ο άνθρωπος που δεν έχει κίνητρο, βλέπεις. Λέει, ο άλλος είμαι άρρωστος. Ο άλλος το παλεύει, σώνεται, δουλεύει, ζει άλλα 20 χρόνια. Ο άλλος λέει δεν έχω κίνητρο, μα μαραζώνει ένα μήνα, πάρ τον κάτω. Το κίνητρο στη ζωή είναι μεγάλο πράγμα να πούμε. Τεράστιο. Ο άλλος έχει μια δουλειά, λέει δημόσιος υπάλληλος είμαι, το πόδι απάνω, σανδάλι κάλτσα να πούμε, καφές φραπές να πούμε και τέτοια 4 ώρες, άμα ποτέ θα τελειώσει η δουλειά πάω στο σπίτι να κοιμηθώ 5 ώρες και άλλες 12 στο καφενείο, δεν έχει κίνητρο. Μένει στάσιμος. Ο άλλος λέει, παιδί μου που έχω φτάσει, με κατάκτησα ξέρω εγώ 5 τίτλους για παράδειγμα στη δουλειά μου. Α, ωραία. Άμα μείνω στους 5 τίτλους και αυτός ποδάρει ανάποδα, σανδάλι, φραπέ και τα λοιπά. Ο άλλος λέει, άλλους κάνω 10 τους τίτλους, 15. Θέλω να αναπτυχθώ και εκεί. Θέλω και εκεί, θέλω να δώσω τα λεφτά μου και εκεί, να κάνω ανάπτυξη και εκεί. Έχει κίνητρα ο άνθρωπος. Κατάλαβες. Μετά ο άλλος είναι 45 χρονών, λέει, οπ, τέλειωσα σαν άντρας, πάει το πουλί μου, κάθισε κάτω, δεν με ενδιαφέρει το σεξ, δεν με ενδιαφέρει ο έρωτας κτλ. Καφενείο, φραπέ, πόδι ανάποδα κτλ. Ο άλλος είναι 67, η μασέλα του τρίζει να πούμε. Και όπως ο Οδυσσέας Ελίδης πετάριζε για εδίο η ψυγούλα του να πούμε. Ο Ολυμπιακός τι κίνητρο είχε χθες στα Γιάννηνα ρε κόκκινα? Τι κίνητρο είχε? Ναι, τι κίνητρο είχε? Να αποδείξουν οι παίκτες οι οποίοι παίζουν, ναι, τι? Ότι πραγματικά αξίζουν να είναι σε μια ομάδα. Τι λέει ρε φίλε? Η οποία μπορεί να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα. Εγώ λέω ότι είναι μεγάλη αγκαρία για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μερικοί από αυτούς ξέρουν ότι θα φύγουν. Εντάξει. Αγύμναστη τελείως όλη τη χρονιά, την τελευταία αγωνιστική τι να βγάλουν. Πτώματα είναι, διαιτησία δεν έχουν, κάνανε και με το κόμμα του, πώς το λένε, τους κομμουνιστές, τους κυνηγάει να πούμε και κάτσανε πίσω και εκεί, την ΕΠΟ την πήρε η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και τελείωσε. Τι να κάνουν, να πάνε στα Γιάννα να σκοτωθούν να πούμε, τι να κάνουν. Βγήκε ο Μαρινάκης, λέει, ξέρω εγώ παλιά άνθρωποι αυτό και τα λοιπά, μπράβο Μαρινάκη μου εσύ τους έφερες και οφείλεις τώρα να τους διώξεις και να φέρεις παικταράδες. Για να δούμε τι θα κάνει, εγώ δεν είμαι κακό προαίρετος, τον προκαλώ όμως. Θα φέρει παικταράδες. Για κρατήσει το φορτούνι ανάπηρο 3 χρόνια. Υπάρχει κάποιος ναι.
ο οποίος ναι. Δεν είπε το ίδιο πράγμα ακούγοντας τον Μαρινάκη, ακούγοντας, βγαίνοντας προς τα έξω τα όσα δήλωσε ο Μαρινάκης για τους παίκτες του. Τι έκανε, λέει. Τους είπε ότι δεν κάνετε ούτε για ναι. χαρτιά υγείας. Ποιος, ναι. Εντάξει. Και, τι. Λοιπόν, δεν κάνετε για τίποτα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Το είπες και εσύ πριν από λίγο. Ναι. Το σκεφτόμουν και εγώ, το έχω γράψει και για αύριο. Ναι, τι. Αυτός δεν τους πήρε στον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή, ναι. δικαίως του επιλογές δεν είναι. Του ανθρώπου που έβαλε, τέλος πάντων. Ναι. Τότε γιατί τους βρίζει. Γιατί τους βρίζει. Ναι. Θα σου πω. Πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού απέναντι στο Μαρινάκι, ας πούμε, αφού θες να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο κόσμος του Ολυμπιακού απέναντι στο Μαρινάκι είναι επιηγής. Ναι. Λέει, εντάξει, ας κάνουμε και μια στάση. Ωραία, τα βάλαμε και με την πολιτεία μας, τα βάλαμε και τα λοιπά. Χάσαμε και την ΕΠΟ. Εντάξει. Μια χρονιά ας κάνουμε και την κορόιδα, δεν τρέχει τίποτα. Θα βρίσκουμε τους παίκτες κτλ. Άμα δεύτερη χρονιά αρχίσει το έργο, πάει ας πούμε σε μονιμοποίηση, τότε να πούμε τα σαχροπλαστεία στο Ρέντι, θα βρούνε μεγάλες ιστορίες. Κορνέδες, τουλούμπες θα πετάνε, θα αρχίσουν να γαυγίζουν. Και τότε το Μαρινάκης θα πάρει τη μερίδα του Λέοντος στην ευθύνη. Να του πούνε ένα δωρε χοντρομπαλά. Όταν τα έπαιρνε τα λεφτά, να πούμε 60-70 εκατομμύρια και πούλαγε και τους παίκτες. Τους μέτρους 10 εκατομμύρια και πέραμε τα πρωταθλήματα, δεν μιλούσαμε. Τώρα τι άγιε, θα τη βγάλουμε, ξέρω εγώ, με το Δέλιο, θα τη βγάλουμε με τον Μπανανά, θα τη βγάλουμε με τον Αντρούτσο, θα τη βγάλουμε με τον Κούτρι, θα τη βγάλουμε, ξέρω εγώ, με τον Μασούρα, με ποιο θα πάρει, με τον Σιμπιριδόνοβιτς, με ποιο θα τη βγάλουμε, με τον Μάνο που ήταν στη Βέρεια και τον έδιωξε ο Καρυπίδης, με τον Γαϊτάνο να πούμε. Ποιο είναι, ο Γαϊτάνο δεν τον έδιωξε, τον ήθελε. Ναι, για πες μας. Ο Μάνος είναι πολύ καλός. Βράζει το Μάνο και το Μάνο και το Στέφανο, το Μάνο και το φίλο σου, το Μανά. Το Μάνο πολύ καλός. Πολύ καλός για τη Β' Εθνική. Δεν αντιλέγει κανείς. Την Α' Εθνική θα κάνει αυτά. Θα δούμε. Κοίταξε. Δεν μπορώ να στερήσω από κανένα το δικαίωμα να δοκιμαστεί και να πετύχει να τα κάνει. Εντάξει. Πέρα. Άμα ήταν ο Μάνος, θα το δούμε το Μάνο. Με το Μάνο δεν βγάλει. Ρε, με το Μάνο θα τη βγάλει. Μαζί σου. Ο άλλος θα πάρει τον Κόντε. 30 χρονών. Ο Πάοκ. 10 χρόνια ο Κόντε που ήταν. 10 χρόνια. Τώρα ανακαλύψαν τον Κόντε στα 30. Ναι, για παρακαλώ. Εσύ μου έλεγες. Τι σου έλεγα. Εσύ μου έλεγες. What? Από καιρό. Ότι τον Κόντε, τον Μάνο, ναι. τον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Μου έλεγες επίσης ότι η τριάδα των φορ του Όφη μπορούν εύκολα. Δεν είναι φορ. Των επιθετικών. Των επιθετικών, δεν είναι φορ. Η τριάδα, σωστά. Ναι. Η τριάδα των επιθετικών του Όφη ναι. στέκονται εύκολα στην Α' Εθνική. Ναι, στην Α' Εθνική στέκονται. Ναι. Αλλά για να κάνει πρωταθλητισμό μια ομάδα με αυτούς τους τρεις δεν στέκονται. Να πάρει τον Κουτσιανικούλη, γιατί δεν έκανε πρωταθλητισμό με τον Κουτσιανικούλη ο ΠΑΟΚ. Ο Κουτσιανικούλης όταν ήρθε στον ναι, ΠΑΟΚ, ναι. ξέρουμε πολύ καλά τι είχε συμβεί. Τι είχε συμβεί. Και ο Κουτσιανικούλης από ό,τι φαίνεται είναι προς τιμή του. Τι είχε συμβεί. Που έβαλε τι είχε συμβεί. Νερό στο κρασί του. Τι κρασί, τι νερό. Το παιδί το χαζέψαν όταν ήρθε. Ποιον, καθόλου δεν χαζέψαν. Οικονομήσαν στην πλάτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Οι κύριοι οι οποίοι ήταν τότε στη διοίκηση. Okay. Εντάξει. Χρεώσαν τον Κοσιανικούλη πόσα εκατομμύρια. Γι' αυτό το καμπούρι που παίζει Β' Εθνική τώρα στα 40 και έβαλε 5 γκολ με το Μάνο. Εντάξει. Και γράψαν στην εφημερίδα ότι τον κλέψαν από τον Κόκαλη. Και χαιρόταν τα γαϊβάνια εδώ πέρα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι κλέψανε τον Κοσιανικούλη από τον Κόκαλη. Τέτοια κάνατε. Κατάλαβε τι έγινε. Τέτοια κάνατε. Τέτοιες πονηράδες κάνατε. Δεν ξέρω αν είχατε καμία προμήθεια. Δεν μιλάω για σένα. Αν είχατε καμία προμήθεια από τον Κοσιανικούλη. Εγώ όταν έβγαινα ότι αυτός είναι μπιμπιπ, με βρίζανε. Το κατάλαβες το έργο κόκκινο τι είστε. Okay. Άντε μπράβο, πάμε παρακάτω. Εγώ ξέρω ότι ο Κουτσιανικούλης ναι. όσο μεγαλώνει τόσο καλύτερο είναι. Ναι, πάρ' τον εσύ τον Κουτσιανικούλη στον Ηρακλή Β' Εθνική. Δεν λέω θα τον έπαιρνα. Σε με καημένα τώρα. Είπα το παιδί πήγε, χάθηκε. Κοίταξε, λίγα ταλέντα ναι. στην πορεία χάθηκε. Δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά. Άμα ο Κόκκαλης άξιζε ο Κουτσιανικούλης θα τον άφηνα τον πάρει εδώ ο ΠΑΟΚ. Και να το χρεώσουν τόσα εκατομμύρια ευρώ, χαϊβάνι, για να αρθεί να τα πληρώσει μετά ο Σαββίδης. Ούτε ένας καλός παίκτης του Κούκαλη. Τι να το ξέφυγε. Ούτε ένας καλός. Εσύ τι λες, το ξέφυγε. Δεν μπορεί κάτι να ξέρω εγώ, εσύ τι λες. Και λέγανε εδώ πέρα ότι κλέψαν τον Κοτσιανικούλη από τον Κόκκαλη και χαιρόντουσαν. Και το χρεώσαν πόσα εκατομμύρια, χαϊβάνι. 1,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Άντε. Δισεκατομμύριο, συγγνώμη. Έλα, έλα. Πάρε, γράφει εκεί τώρα, κοίτα. Πάνε στα άλλα θέματα τώρα. Άντε, μην εκνευρίζει μεσημεριάτικα. Γιατί σε εκνευρίζει. Μην εκνευρίζει τώρα. Έχω και το στομάχι μου να πούμε, άσε με. Τι έχει το στομάχι σου. Τι έχει το στομάχι μου. Ξέρω, κάνω καρκίνο θα έχω. Ξέρω εγώ. Αναταράξει έχω. Πού ξέρω. Θα πάω να δω τι έχω. Πήγε για box. Για box πήγα. Πήγα για box, ναι. Μήπω έβγαζε κανένα στομάχι και. Στομάχι έφαγα. Και άμα φάω μια στομάχι, δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Ξυνήλε να έχω επειδή έχω μια στομάχι. Έλα ρε τελείωνε. Άμα πεθάνω θα το μάθει. Πάρα κάτω λέει. Θα τα λέω σοβαρά τώρα. Γιατί να μην τα λέω σοβαρά. Γιατί ο άλλος, πώς ο Σελ Άγγελες πεθαίνει. Ο άλλος πέθανε 48 χρόνια. Δεν πεθαίνει. Έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ναι, και θα πεθάνει σε λίγο. Το οποίο μακάρι να το ξεπεράσει. Πώς θα το ξεπεράσει. Ξεπεράσει και ποτέ κανένα πρόβλημα τέτοιο να πούμε.
Η εγκεφαλική αιμορραγία ναι. Δεν είναι πάντα σε κόμμα είναι. Σε κόμμα. Σε τεχνητό κόμμα. Α, σε τεχνητό κόμμα. Έχει διαφορά. Μάλιστα. Το κόμμα από το τεχνητό πόσα, κόμμα. Πόσα βάζει ότι θα πεθάνει ο Φελαράκης ο Φέγγισον. Δεν τρέπεσαι λίγο. Βάζει στοίχημα. Γιατί αντραπώ. Είσαι ένας μεθυσμένος Άγγλος ο οποίος σε αυτή τη ζωή μια μέρα όλοι θα πεθάνουν. Πόσο μήνες ζωή το δίνεις. Οι οπαδοί της Μάντσεστερ οι οποίοι τον έχετε το τεμ και καλά κάνετε, να είστε σίγουροι μετά από αυτή τη δήλωση που έκανε ο Ραπτόπουλος ότι θα ζήσει. Δεν μου λες, εσύ πριν από λίγο καιρό δεν με έλεγες ότι ο Άρης θα πάει στη Β' Εθνική να πάρει εθνή. Σώθηκε ο Άρης. Ορίστε. Γιατί βάζεις το... κάλτσα είσαι. Τι έκανε ο Άρης. Σώθηκε ο Άρης. Ανοίξε τον Πανιόνιο και σώθηκε. Ναι. Έμεινε στην Α1. Ναι. Εντάξει, δεν λέω ότι πρέπει να πανηγυρίζει ο Αριανός. Ποιος τον πήρε τώρα τον Άρη. Ο Γουλιέλμος. Ο Γουλιέλμος. Όχι τέλος. Ναι. Ο κύριος Γουλιέλμος. Τι δουλειά κάνει ο Γουλιέλμος. Δικηγόρος. Χαρτογιακάς δηλαδή. Μάλιστα. Δηλαδή όποιος είναι. Δικηγόρο είναι χαρτογιακό. Ανάλογα τι δικηγόρο είναι. Άμα είναι να μαλώνει ο γύφτο πόσα θα δώσει στη γύφτη στη διατροφή, είναι ένα δικηγόρο. Άμα είναι δικηγόρο που έχει, ξέρω καλά, 8 τόνους ναρκωτικά και τον γλιτώνει, είναι άλλο δικηγόρο. Τι δικηγόρο είναι ο Γουλιέλμος. Να μάθουμε. Αν ρωτήσει, επειδή έχει φίλου δικηγόρου. Ναι, άντε να μάθουμε. Υπάρχουν δικηγόροι και δικηγόροι. Και αυτό τι δικηγόρο είναι. Δεν γνωρίζω το αντίθετο. Εμάθε το Γουλιέλμο τι. Λοιπόν, γνωρίζω ότι έχει οικονομική ευρωστία. Ο Κούγια, α πούμε, έχει ερωστία. Ευρωστία. Έτσι την είπες, ευρωστία. Ευρωστία. Ευρωστία, ναι. Λοιπόν, ναι. Ο Κούγια ασχολείται με ποινικά. Ναι. Άλλος ασχολείται με αστικά. Ναι. Άλλος ασχολείται με οικονομικά. Και εσύ ασχολείσαι με αστικά. Το τράκαρε στα μάξι με το αστικό, πάει τα μάξι. Το κοπάνισε το αστικό, πάει. Ασχολείσαι και εσύ με τα αστικά. Λες, αν το πετάξω από το παράθυρο. Ο Ραπτόπουλος πώς θα λέγεται, υπεραστικός. Το κόκκινο. Αν το πετάξω. Άρα πήρε τον Άριο Γουλιέλμος που είναι χαρτογιακάς, αλλά δεν ξέρω. Είπε στα πέση ναι. Και έμεινε. Σύμπτωση. Και τι είναι τώρα, σώθηκε δηλαδή. Λοιπόν, μάλιστα. Και θέλω να δω και κάτι γιατί ειλικρινά ναι. Αρχίζει και με προβληματίζει. Καταρχήν να πω το βράδυ. Τι έχει το βράδυ, λαϊκό δικαστήριο έχει το βράδυ. Μετά το λαϊκό δικαστήριο. Μετά το λαϊκό δικαστήριο θα έρθετε Ανατολική Στράκης 10. Θα είναι και εκεί και ο Δημοσθένης που έκανε viral τους αεξίδες που τους έβριζε εκεί πέρα και έγινε χαμός και μας κυνηγάει όλη η Αθήνα. Κάνατε συλλαλητήριο και δεν κουνήθηκε ρούπι. Και πήγαμε στο κολόμπαρο εκεί του Χατζινάκου να πούμε. Το οποίο είναι εκπληκτικό, φοβερό, με τρομερά ποτά Ανατολική Στράκη 10. Και κάναμε επανάσταση εκεί ο Δήμος εκεί με τον άλλον από την ΚΟ. Και μας βρίζει όλη η Αθήνα. Και θα την πληρώσω εγώ την ύφη στο τέλος. Γιατί αυτοί δεν πάνε στην Αθήνα, θα πάω εγώ. Παρακάτω, λέει. Θα, γίνει. Θα πούνε γιατί τον. Ήδη φωνάζουν από κάτω. Ραπτόπουλε κουβάλα! Τον άφησε και βρίζει μάνες! Την ΑΕΚ! Δεν είναι ντροπή. Τι είναι, ναι, ντροπή. Δεν ντροπή. Γιατί, ναι, εσύ που βρίζει τις μάνες των ακροατών, δεν ντροπή. Έβρισα μάνα. Τη μάνα σου, τη μάνα σου, τη μάνα σου. Τι και τη μάνα σου, τη μάνα σου. Αυτό δεν είναι ντροπή. Για μάνε έχει ειδικότητα, μην μιλά. Ναι, δεν είναι ντροπή. Γράπ, θέλω να σε διορθώσω την ΕΠΟ, την πήρε ο ΠΑΟΚ και την έχει η ΑΕΚ. Ναι. Το ξέρουμε ποιο την έχει. Ο Τίγρης αν έχει φρύδια να παίξει πρωτάθλημα εκεί πέρα σε ένα μάτλε το άλλο Σάββατο και εκεί θα δούμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Τίγρη, τολμά να δείξει ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Ρεβού στο ΑΚΑ, μέσα στην έδρα θα σταπεινώσει ο Γιάννη Ντίσελντοφ. Χαιρετίζεται στον συμμαθητή μου. Χαιρετίσματα στον συμμαθητή μου Κωστή. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιάννης Λιάβας. Α, ο Λιάβας, ναι. Πάρε το Λιάβα. Πού είναι, έξω είναι. Κάπου έξω είναι. Ρε Λιάβα, ρε αλήτρα, ρε. Πω. Το και μου άφησε ο σκύλος. Ο Λιάβας. Γομενιάρης πρώτος. Άρε Λιάβα, πέδαρα. Φιλιά από τη Θεσσαλονίκη. Ωραίο τύπο, ωραίο άνθρωπο. Σταμάτα ρε κόκκινε, δεν είναι σαν τον Άγιο. Στο Άγιο Νόρι δεν σ' αρέσαν οι γυναίκε. Πήγε ένα χρόνο και σ' αρέσαν οι παπάδε να πούμε. Άντε, αυτό τον αρέσαν οι γυναίκε. Θέλω να το βαράω. Ναι, βάρα. Είσαι ο βαράν. Εκτό αέρα. Είσαι ο βαράν. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA.
Οχ, πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ζήτησες τα κορυφαία παιχνίδια στην Ευρώπη και κληρώσεις με τεράστια κέρδη. Τα βρήκες στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζήτησες τα καλύτερα εστιατόρια και τα πιο συναρπαστικά θεάματα. Τα βρήκες στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζήτησες είσοδο χωρίς εισιτήριο. Έγινε και αυτό. Από τον Απρίλιο, για την επίσκεψή σου στο Regency Casino, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Ζεις την απόλυτη εμπειρία διασκέδασης ακριβώς όπως την φανταζόσουν. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε μέρα και όλο το 24ωρο χωρίς εισιτήριο εισόδου. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια σύγκριτη ποιότητα. Τα λιπαντικά VEG καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων του χθες και του σήμερα. Βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, παρέχουν ασφάλεια σε κάθε είδους όχημα. Αυτά είναι τα λιπαντικά VEG. Λιπαντικά VEG. Νιώσε τη δύναμη του κινητήρα σου. Τρέχεις? Τρέχω. Πρωί? Και βράδυ άμα αλλάχει. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Το πιο αχτύπητο δίδυμο απόλαυσης είναι ένα. Η Hellmann's και τα 7-7. Γιατί σε κάθε φρέσκο σάντουιτς, σαλάτα ή hot dog, τα dressings είναι όλα Hellmann's για σίγουρη απογείωση γεύσης και ευχαρίστησης. Μπες τώρα στα 7-7 και δοκίμασε το νέο λαχταριστό ψητό λουκάνικο σμόκι με την πετανόστιμη barbecue sauce Hellmann's, δροσερή σαλάτα λάχανο καρότο σε αφράτο ψωμάκι. Κανείς δεν σου δίνει καλύτερα από τα 7-7. 10 καταστήματα, άπειρη απόλαυση. Εμείς δεν πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε Μασούτι για ακόμα χαμηλότερες τιμές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 5,99. Ελληνικά ντοματίνια 25% φθηνότερα. Γάλα Nestlé Junior και Σκούλε ενός λίτρου 35% φθηνότερα. Προϊόντα Sanex 40% φθηνότερα. Ταμπλέτες και τζέλ 650 ml Finis 1-1 δώρο. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι 31 Μαΐου κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη γυνής. Σε μας, τα είδη γυνής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Απόλλωνος 37-39, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού.
Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσυρέ την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιά συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Δεκαήμερο έξτρα εκπτώσεων στο One. Πρόλαβε τα πιο διάσημα brands της αγοράς με επιπλέον εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Μέχρι 10 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με το κλειδαρά. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε κλειδωθείτε έξω από το αυτοκίνητο, αν χάσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, έχετε πρόβλημα με κλειδιά, λουκέτα ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, στο 85-27-27. Δελφόνα 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, εκεί είναι ο Στέργιος Πετκανίτσας. Πάτε και εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά, immobilizer, φίλε μου Κωνσταντίνα. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι, ειδικότερα εσείς οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, μην ξεχνάτε ότι καλό είναι να βάζουμε χρώμα στη ζωή μας και να διαλέγουμε τα χρώματα τα οποία έχουν την υψηλότερη καλλιτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλάση 1, αφού υπάρχει μόνο ένα όνομα, το Vitex Classics. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Στο μεγαλύτερο κατάστημα Κοσμάουγκλου θα τα βρείτε, το οποίο άνοιξε τον Εύασμο, είναι στην Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτσι. Με τηλέφωνο το 2310-303-193, 1100 τετραγωνικά μέτρα, όπου θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Λοιπόν, είπαμε για το Μαρινάκι. Ναι, είπαμε για το Μαρινάκι, ο οποίος έχει δύσκολη χρονιά φέτος, γιατί μια χρονιά είναι χαριστική από τον κόσμο του Ολυμπιακού, από την άλλη μεριά βρίζει τους παίκτες που πρέπει να τους αλλάξει ο ίδιος. Άρα πρέπει να ανοίξει το μπάτζετ προς τα πάνω ή να πάει σε ελληνοποίηση. Τον βλέπεις διατεθειμένο το κάνει. Πάει σε ελληνοποίηση. Πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει. Ήρθε η ώρα όταν αρχίζει ο Ολυμπιακός και γκρινιάζει, όχι με αδικούν, όχι με κάνουν. Τελείωσε το παραμύθι. Ναι. Περνάει στο χρονόπιτλο από τις βλέπεις ότι θέλει να φύγει, δηλαδή. Τι να φύγει. Θέλει να την κάνει. Δεν νομίζω. Παχύδερμο είναι ο Μαρινάκης. Δεν νομίζω ότι θέλει να. Περιμένει αυτή η Νέα Δημοκρατία. Ο δικός του να πούμε και να. Ο δικός του. Δηλαδή, εσύ ισχυρίζεις ότι οι επιχειρηματίες έχουν δικούς τους. Εσύ δεν σε τόσο έχουν μεγάλο βεληνικές. Δεν έχουν. Για δηλαδή, να συγγνώμη. Για να πάρουν μια προμήθεια. Η Νέα Δημοκρατία. Περίμενε. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία που βρίζει το Σαββίδι. Ναι. Λέμε ότι βγαίνει. Θα τα βρει. Λέμε ότι βγαίνει. Μπορεί να τα βρει. Δεν βγαίνει. Ναι. Λέμε ότι βγαίνει. Δεν θα τα βρει με το Σαββίδι. Τη συμφέρει να μην τα έχει καλά. Δεν ξέρω. Εγώ λέω θα τα βρει. Ο μοναδικός επιχειρηματίας. Κατά εκείνη λέξη επιχειρηματίας. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη είναι ανέκδοτο. Ρε Κόκκινε, οι επιχειρηματίες δουλεύουν με τους πολιτικούς. Μα με συγχώρεσε. Να πούμε δύο κουβέντες μόνο για να καταλάβει ο κόσμος δύο απλά πράγματα. Όταν πηγαίνει ένας πρωθυπουργός σε μια άλλη χώρα, μια γείτονα, μια άλλη, τι κουβαλάει μαζί του. Τι κουβαλάει μαζί του. Ναι. Δύο γκόμενες. Σίγουρα αυτό. Ρε εσύ, σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά τι κουβαλάει μαζί του. Επιχειρηματίας. Μια ομάδα επιχειρηματιών. Μάλιστα, ναι. Οι οποίοι τι πάνε να κάνουν εκεί. Business. Για χρήμα πάνε να μιλήσουν. Εσύ τι λες. Η μαρμίτα είναι πάνω απ' όλα. Εννοείται. Η πατρίδα δεν είναι πάνω απ' όλα. Η μαρμίτα. Είπα εγώ όχι. Άρα λοιπόν. Πάνε να μιλήσουν για business. Η πατρίδα είναι πίσω. Το η μαρμίτα είναι μπροστά. Με συγχωρείς. Ναι. Είναι δυνατόν με τους επιχειρηματίες. Πού θες να καταλήξεις. Τα έχει καλύτερα ο Μαρινάκης με τον αυτόνα. Θα τα βρει και με τον άλλο. Δεν ξέρω ρε Κόκκινε. Σου λέω περιμένει. Δηλαδή τα βρίσκουν πάντα μεταξύ του. Δεν είναι κινητή. Και πώς τα βρίσκουν πάντα μεταξύ. Πάντα τα βρίσκουν. Ο Βουλινός γιατί δεν τα βρήκε με το Πασόκ και το ρίξαν το Μακεδονικό τότε. Γιατί ήταν μια εποχή. Α, ήταν η εποχή, τι ήταν. Η χούντα του Πασόκ ήταν. Που ψήφιζε. Παρακάτω, λέγε. Άλλα θέματα. Ραπτό που λέει ποιον προτιμά, Τσάβη ή Νιέστα. Για πού. Για πού. Αν διάλεγε ένα παίκτη. Τώρα έτσι όπως είναι. Τώρα είναι μεγάλη. Κανένα να πω. Τον Νιέστα θα διάλεγε. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν είδες τα παιχνίδια της Football League, του Αγώνα Παράς. Τι να δω. Είδες. Football League δεν είναι. Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική είναι. Τα είδες καθόλου. Όχι.
Δεν είναι Ηρακλή. Εσύ είσαι τρελό. Σε σέβομαι τον εαυτό μου τον Ηρακλή εδώ. Μάλιστα. Άμα πάει η Β' Εθνική. Ανεβαίνει. Τι άλλο. Όταν ανέβει η Β' Εθνική και τελείωσε, θα παίξει. Ρε, φίλε. Με την Κέρκυρα θα το δω. Τελείωσε. Ανέβει. Εντάξει, τελείωσε. Ανέβει. Θέλει να βαθμό και ανέβει. Πώς ανέβηκε όμως. Με τη μαγιά του. Με ποια μαγιά του. Ανέβηκε, ναι. Να πείτε ευχαριστώ τον Πύρο πρώτο. Δεύτερον. Τον Πύρο γιατί. Ξέρεις εσύ γιατί. Γιατί παίζουν. Για τους παίκτες που έδωσε. Έδωσε ο Πύρο. Δηλαδή τι έκανε. Τζάμπα του έδωσε. Τι του έδωσε, του πλήρωσε. Εννοείται ότι του πλήρωσε ο Ηρακλής. Ποιο του πλήρωσε. Του πλήρωσε ο Ηρακλής. Μπύρο, κατάλαβε γιατί σε βλάκει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ανέβηκε, πώ ανέβηκε τώρα. Ο νόμο τι λέει. Ο νόμο τι λέει. Τι λέει ο νόμο. Ότι ανεβαίνει. Πώ ανέβαινε. Αν υπήρχε πρόβλημα, ναι. Αυτό το οποίο έκανε ναι. Η ομάδα του Άρη Παλαιοχωρίου, ναι. Θα είχε ισχύ και δεν θα παίζει ο Ηρακλής. Θα παράζει, θα παίζει ο Άρης Παλαιοχωρίου. Άρα ευνοείσαι. Δεν ευνοούμε, ρε φίλε. Είναι καθαρά τα πράγματα. Όχι, δεν καθαρά, καθόλου. Δεν έπεσε δική του επαιτειότητα, αυτό λέει ο νόμος. Ερμηνεύτηκε. Εσύ τον παρερμηνεύεις και παραπληροφόρησε τον κόσμο. Ερμηνεύτηκε υπέρ εσού, άρα ευνοείται. Δεν είναι υπέρ εσού. Πάμε παρακάτω. Τώρα, δεύτερον. Με έχουν ρίξει το 1980. Είπαμε. Με ρίξαν το 2011. Με ρίξαν το 1980 γιατί πήγε σε κάτι το δολοδοκία. Δεν αθωώθηκα στο δικαστήριο. Ποιο αθώθηκε. Ο Ηρακλής. Γιατί αθώθηκε. Αθώθηκε. Πώ αθώθηκε. Ο συγχωρεμένος ο Πρετσινίδης αθώθηκε. Και τι με νοιάζει. Άρα δεν είναι τέτοιο. Φρυγκόμενα αθώθηκε. Ρε φίλε, ο Πέλιος έπαιζε. Φρυγκόμενα αθώθηκε. Έπαιζε ο Πέλιος. Φρυγκόμενα αθώθηκε. Ο Πέλιος έπαιζε, το χρησιμοποιείς. Ή ήταν τραυματίας. Και τι σημασία έχει αυτό. Είστε τόσο ηλίθιοι που πήγατε να πιάσετε τον Πέλιο. Πήγα να δωροδοκίσω και το πιστεύεις. Δεν το πιστεύω. Okay. Κοίταξε. Υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος. Είναι σαν αυτούς που πιστεύουν ότι. Ο Κιμ Γιονγκούνγκ είναι η απώλεια και η απειλή. Την κόμμα, η απειλή, όχι η απώλεια. Δεν είχε να φάει. Τη έδωσε τα λεφτά και πήγε εκεί. Και πού ξέρεις ότι έγινε έτσι και δεν υπάρχει μια πιο διαστραμμένη ιστορία. Το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Καλά. Πάντα παίρνει. Ένα δεν ξέρω. Αν ο Πέλιος την είχε γκόμενα. Αυτό δεν το διευκρίνεις ακόμα. Το ρώτησα, ρε, παλιάνθρωπε μου λες, δώσε κανένα μπάτσο, με λέει ο Πέλιος. Τι είναι αυτά που λες. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Τι σχέση είχαν οι δυο τους τότε. Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, παρακάτω. Άλλα θέματα. Τι θες. Το ερώτημα το δικό, σου είναι, το δικό μου είναι αν ανεβαίνεις χρεωμένος και πόσο χρεωμένος ανεβαίνεις. Ανεβαίνεις χρεωμένος. Ανεβαίνεις χρεωμένος. Και πρέπει να πληρώσεις το 50%. Το 50% αυτά που χρωστάεις. Ποιος θα τα πληρώσει, ο Κατσιαμπής με το Τουτζιάρι θα τα πληρώσει. Τι σε νοιάζει. Εγώ θα τα πληρώσω. Εσύ θα τα πληρώσει. Τι σε νοιάζει. Εσύ δεν πας στη Λαϊκή 11 η ώρα και πας η ώρα 2. Βρέας τι ώρα. Εσύ και οι γάτες πάτε και τρώτε τη σαβούρα από εκεί. Θα πληρώσει εσύ. Εσύ δεν πληρώσει 8 ευρώ εισιτήριο. Εγώ θα τα πληρώσω. Καλά, εγώ θα τα πληρώσω. Θα πληρωθούν. Άρα ανεβαίνεις χρεωμένος. Παρακάτω. Άρα γιατί έπεσε εκεί ο Θεός, αφού θα ανέβει. Δεν έπεσε εκεί ο Θεός. Α, δεν έπεσε εκεί ο Θεός. Να κάνεις ένα ρεπορτάζ, ναι. Να ψάξεις κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Να βρεις τον. Τι κατηγορία έπεσε. Τον Καναδό. Βρέας τον Καναδό. Έπεσα Β' Εθνική. Και μετά γιατί πήγες γάμο. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Παπαθανασάκης δήλωσε κόλλημα, ενώ είχε πληρώσει το παράβολο ναι, ναι. Της Β' Εθνικής, δήλωσε. Ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει. Δήλωσε κόλλημα. Και την άλλη μέρα ανέβηκε ο κύριος Μπύρος. Ανέβηκε. Ο κύριος Μπύρος. Μάλιστα. Η δόξα δράμα. Η δόξα δράμα. Κατάλαβα. Και σου έδωσε τι σαβούρε και ανέβηκε. Ποια μου έδωσε. Πήλωσε ο Κατσιαμπή. Έλα, κόκκινε, πάνε στα άλλα θέματα. Ανεβαίνει χρεωμένο στη Β' Εθνική. Αυτή είναι η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Φίλε. Και κακώ ανεβαίνει και ευνοείσαι, διότι ο νόμο λέει ότι η κυθελή πτώση. Πού το λέει αυτό. Τι, πού το λέει ο νόμο. Ψάξει τον νόμο, πού το λέει ο νόμο, για να το δει. Αποφάνθηκε η δικαιοσύνη ότι ο Ηρακλή ανεβαίνει. Ευνοήθηκε από τη δικαιοσύνη, αυτό λέμε. Πώ ευνοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ τι λε, η δικαιοσύνη. Αδίκησε κάποιον άλλον ναι. Σε βάρος του Ηρακλή. Ναι. Ακούγεσαι. Το Παλαιοχώρι αδίκησε. Ακούγεσαι. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ακούγεσαι. Έτσι λέω εγώ. Δικαίωμά μου δεν είναι. Όταν έβαλε τον γκολ ο Πάουκ δεν σου είπα την offside. Πάρα πολύ ωραία. Το Μαρινάκι δεν λέω ότι είναι ο γουρουνάς εναντίον των παικτών. Ό,τι θέλω δεν λέω. Κρίνομαι. Πάμε παρακάτω. Ό,τι θέλω δεν λέω. Ό,τι πιστεύω δεν λέω. Σου απαγορεύω να τουλάχιστον μιλάς. Λέω αυτό που πιστεύω και από αυτό που μαθαίνω. Θέλω άλλο από αυτό που πιστεύω και εγώ μαθαίνω. Εγώ σε υποχρεώ να δεχτείς αυτό που λέω. Ναι, ναι. Λέω την αντίθετη άποψη. Εντάξει. Ακούγεσαι εσύ. Και... Ακούγομαι και εγώ. Πάμε παρακάτω. Είδες Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Είδα Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Είδες ότι υπάρχουν πολύ χειρότεροι διαιτητές από τους δικούς μας. Ναι, γιατί υπάρχουν. Επειδή δεν έδωσε τον πέναλτι στο Μαρσέλο. Επειδή δεν έδωσε τον κόλλημα. Και τι αξία έχει αυτό το μάτς δηλαδή. Ρε φιλέ. Ναι. Συγγνώμη. Αυτό το καταρχήν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι γοήτρου. Γοήτρου. Για να μείνει αίτη την Μπαρσελόνα. Θέλει ο Βαλβέρδε να πετύχει ναι. Αυτό το οποίο δεν πέτυχε κανείς άλλο. Τι να κάνει δηλαδή. Και τον κράζουν τον Βαλβέρδε στη Βαρκελόνη. Τι, γιατί τον κράζουν τον Βαλβέρδε. Γιατί αποκλείστηκε στους Τσάμπιονς Λιγκ. Εντάξει, δεν είναι και ο λοιπόν, Θεός. Θα αποκλειστεί, ναι. Ναι, ρε φίλα. Η πορεία όμως η οποία έχει διαγράψει ναι. Με την Μπαρσελόνα στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε ναι. Σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Σε μια από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο διαιτητής, εμένα με ενδιαφέρει η Μπαρτσε. Αποδεικνύει ο Βαλβέρδε. Εμένα με ενδιαφέρει να δω σε τι κατάσταση είναι η Ρεάλ και το ποντάρισμα μου με τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, τι θα ποντάρεις στο τελικό. Τι θα ποντάρεις στο τελικό. Θα ποντάρεις στο τελικό. Λίβερπουλ. Όχι, ρε. Μας κατέστρεψε. Στον άλλο τελικό τι θα ποντάρεις. Ποιον. Ατλέτικο.
και στον άλλο τελικό το δικό μας. ΠΑΟΚ. Ό,τι είπε, βαράτε τα αντίθετα. Εσύ τα πετυχαίνεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήμουν. Πάλι τα ίδια παπούτσια που φοράς. Αυτά τα παπούτσια είναι 10 μηνών. Τι είναι 10? 10 μηνών. Ναι. Ναι. Κάνα βιοτέχνη τα έβαγες. Όχι, ρε φίλε. Πού τα πήρες? 30 ευρώ τα πήρα από ένα. 30 ευρώ τα πήρες. Ναι. Σκοτώθηκες. Τι ήθελα να σου πω ψέματα, ότι 30 έδωσε... ευρώ παπούτσια πήρες και πήρες. Ναι. Τα έχει προσφορά. Προσφορά. Ναι. Η σόλα έχει. Όχι, ρε καλά. Λίγισμα έχει. Από το κατάστημα. Το κατάστημα. Το πήρα. Μετά πονάει η μέση. Ναι. Ποτέ δεν πονάει η μέση μου. Όπως πας και αγοράζεις παπούτσια, πας και στη λαϊκή, βλέπω. Καμία σχέση. Άκη, μπερδεύεσαι. Αμπερδεύομαι. Εσύ με έβριζες για τα λεφτά που έδινα για τα ρούχα τόσα χρόνια. Α, για τη λούγκρα δηλαδή δίνεις. Ενώ για τα ρούχα δεν δίνεις. Άλλο η λούγκρα και άλλο η μάσα. Για τη λούγκρα και δείχνει. Λούγκρα είναι το φαΐ. Η λούγκρα τι είναι. Και το άλλο η λούγκρα είναι το άλλο. Η λούγκρα, λουγκρίζω, ξέρεις τι σημαίνει. Όταν να λουγκρίζεις, καλά. Εσύ μουγκρίζεις, δεν λουγκρίζεις. Κατάλαβες, γουρουνά. Μουγκρίζεις. Βοηδομούσχαρο. Δηλαδή απίστευτο είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Για το παιχνίδι έχεις να πεις τίποτα. Για το παιχνίδι. Ναι, το ερεκλάσικο. Ναι, έχω να πω κάτι. Ακούω. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο τρόπος που αμήνεται η Μπαρτσελώνα και δεν μ' αρέσει καθόλου ο Πικέ. Ο οποίος ναι. Πικέ, ο οποίος Πικέ. Δεν ξέρω αν είναι του Βαλβέρδε ιστορία ή όχι. Τον είδα center for με 10 παίκτες στο 90% των λεπτών με 10 παίκτες στην Μπαρσελόνα. Να τον βλέπω να βγαίνει τρίτος και τέταρτος σαν center for. Ο μοναδικός ψηλός είναι. Ο μοναδικός ψηλός είναι. Ναι. Και τι χαΐρι. Στα στημένα κυρίως. Ναι, και τι χαΐρι έχει πίσω, αφού έχει χάσει όλες τις κεφαλιές εχθές. Ναι, εκεί υπάρχει ένας Ράμος. Τι υπάρχει? Ο οποίος τον αρέα είναι ανήκει. Ο Ράμος, ποιος ο διαιτητής, ποιος Ράμος. Ο Σέρχιο Ράμος. Ο Σέρχιο Ράμος. Μάλιστα. Υπάρχει αυτός ο οποίος ναι. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι παιχτάρα. Ναι. Παιχτάρα. Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα χαμηλά, χαμηλά καλή. Λάθος είμαι σιλάξ, ναι, δεν είσαι λάθος. Δηλαδή ο Ράμος δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει ο Ράμος, δεν μ' αρέσει ο Πικέ. Όχι, εγώ δεν σου είπα ότι είναι ο καλύτερος ο Πικέ από το Ράμος. Ναι. Όταν έχεις μια τέτοια σεντερμπακάρα όπως είναι ναι. Ο Ράμος. Ναι. Απλά αναγκαστικά. Μετά μπαίνω σε ένα δίλημα στον τελικό. Να βάλω Ρονάλντο Μπενζεμά ή Ρονάλντο Μπέιλ. Ή να βάλω Ρονάλντο. Ο Μπέιλι έδωσε απαντήσεις. Συγγνώμη. Ή να βάλω Ρονάλντο, Μπέιλι και Μπενζεμά τριάδα. Δεν λέγεται Μπέιλι. Σιγά μην το πεις και Μπέιλι. Πώς λέγεται, Μπέιλι. Δεν ξέρω. Μπέιλι. Ουαλός είναι. Ναι, ουαλός. Λοιπόν. Τι να κάνω τώρα, εγώ είμαι ο Ζιντάν. Πάνε στον κόσμο και ρώτα. Ότι... Τι να παίξω 4-4-2 με Ρονάλντο Μπενζεμά, με Ρονάλντο Μπέιλ ή να παίξω 4-3-3 με Ρονάλντο πιο πολύ χώρο, βρίσκω μεγάλο Μπέιλ από την άλλη μεριά και Μπενζεμά, τι κάνω εγώ τώρα. Υπάρχει απάντηση. Για πες μου εσύ που είσαι προπονηταράς θα πούμε και καθόλου. Τι θα κάνεις. Καμία σχέση με για πες μας, ναι. Εγώ λέω ότι ο Μπενζεμά είναι ένα φόρ το οποίο δεν έχει τα τρεξίματα που έχει ο Μπέιλ. Ναι. Είναι ένα φόρ το οποίο δεν μαρκάρει όπως μαρκάρει ο Μπέιλ. Ρε τριάδα έχω επίθεση, τρία χάφη έχω να μαρκάρουν από εκεί πέρα. Άστο τι, τι κάνω. Η Λίβερπουλ, το μεγάλο του όπλο είναι η επίθεση, όχι η άμυνα. Ναι. Οπότε πρέπει και οι παίκτες οι οποίοι θα έχεις μπροστά ναι. Να έχουν δυνατότητες. Ρε κόκκινε ελληνικά μιλάω, ποιον βάζεις εκεί πέρα. Για μένα ο Μπέιλ. Μπέιλ, με ποιον. Μαζί με τον Ρονάλντο. Με τον Ρονάλντο και θα αφήσει έξω τον Μπενζεμά. Τον βάζεις αλλαγή. Βράζεις την αλλαγή, πώς το ξεκινάς. Έξω. Με Μπέιλ. Με 4-8 στα κάτω. Δεν πρόκειται να το κάνει. Ναι. Γιατί τον Μπέιλ τον έχει στην ναι, απέξω. Στην απέξω. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να το κάνει. Δεν πρόκειται να το δηλαδή, κάνει. Δηλαδή, ο Ζιντάν ναι. Την πρώτη χρονιά στηριζότανε ναι. Σε ό,τι παρέλαβε. Τη δεύτερη χρονιά άρχισε να κάνει κάποιες αλκημίες. Τώρα έχει βλέπει Ασένσιο, Ίσκο, έβαλε Καρμπαχάλε και βάλει πολλούς παίκτες οι οποίοι είναι. Μπορεί να το πει δικά του παιδιά, δικές του πινελιές. Το Μπέιλ για κάποιο λόγο τον έχει βγάλει απέξω. Τώρα, με ποιο σκεπτικό το έχει κάνει, το ξέρει μόνο ο ίδιος. Δεν μου λες, Κόκκινε. Θα κριθεί ναι. Εκ του αποτελέσματος. Ναι. Το πρωτάθλημα πάντως δεν του πήγε καλά. Δεν μου λες, με τον Σαλάχ και τον. Με τον Σαλάχ και τον. Μανέ και τον Φιρμίνιο. Ναι. Δεν μου λες, με τον Σαλάχ πώς θα τη βγάλει πώς το λένε. Ο Ζιντάν. Ή ο Μπακ πώς το λένε. Ο Μαρσέλο πώς θα τη βγάλει με τον Σαλάχ. Δεν τι θα κάνει. Πώς θα τη βγάλει. Δεν τη βγάζει. Δεν θα τη βγάλει. Δεν τη βγάλει. Πρέπει να, εκεί πρέπει να μπει κάποιος ο οποίος ναι. Δεν βγαίνει. Εκτός. Ναι. Αν του πει ο Ζιντάν, ναι. δεν προχωράς πάνω από το κέντρο. Ναι. Θα μείνεις πίσω. Και άμα πει είναι πίσω και βρουν ένας μένα, τι θα γίνει εκεί πέρα δηλαδή. Δεν είναι τόσο κακό. Βέβαια τον θεωρείς πιο. Ένα ποδοσφαιριστή πολύ καλό επιθετικά και λιγότερο καλό αμυντικά. Ποιον. Τον. Μαρσέλο. Τον Μαρσέλο. Δεν υπάρχει αμυντικά παίκτης Μαρσέλο. Όχι. Για μένα υπάρχει. Απλά δεν μπορεί να πει. Δηλαδή, για σένα που δεν ξέρει μπάλα, υπάρχει. Για μένα αυτό είναι προτιμότερο. Δηλαδή, ναι. Αν έχει ένα back και ένα extreme, είναι extreme ο Μαρσέλο. Είναι κατά συνθήκη. Τον έχει βάλει extreme να τον δει πώ παίζει. Πολύ καλά. Ναι, πού σε ποιο μάτσο έπαιξε extreme.
Σε κανένα. Και πότε πώς τον είδες εξτρέμεση που δεν παίξει σε κανένα. Λέω λοιπόν ότι αν να το βάλεις μπροστά ή πίσω, έχει περισσότερες ικανότητες για μπροστά παρά για πίσω. Ναι, τι λες ρε, σοβαρά μιλάς. Αυτή είναι δηλαδή η απάντηση. Είσαι άμπαλος. Μάλιστα. Ο Μαρσέλο είναι από τους παίκτες που χρειάζεται χώρα από πίσω να ελιχθεί. Ναι. Άμα τον πετάξει σε εξτρέμ, δεν θα κάνει κακά του, θα κάνει τίποτα, δεν θα κάνει. Είναι παίκτης ο οποίος παίρνει διαδρομές μεγάλες, δεν το μαρκάρει κανένας, φτάνει σε σημεία αφύλακτος και δημιουργεί καταστάσεις. Εντάξει, άμα τον αλλάξεις θέση, θα χάσει το 80% της ικανότητάς του. Το 80%. Αν το βάλεις εξτρέμ το Μαρσέλο και βάλεις άλλο μπακ από πίσω. Το Μαρσέλο. Λες να είναι βλάκες αυτοί που δεν τον βάλανε. Ε? Και εσύ ο έξυπνος, γιατί τον βάλανε εξτρέμ από την άλλη μεριά και με το ανάποδο πόδι. Τι κάνει τέτοια όρια. Τι ο Μπέιλ που κάνει τέτοια όρια. Τι όρια έκανε ο Μπέιλ. Μπήκε χθες, δεν ήταν πολύ καλός. Εντάξει, καλός ήταν. Και λες τώρα αυτός ο παίκτης είναι στην απέξω, δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ναι. Γιατί. Γιατί είναι κολοπεδαράς ο Ρονάλντο και δεν τον γουστάρει. Και εκεί άμα είναι ο Ζιντάν επικοινωνιακός, πρέπει να τους πιάσει και τους γιά, τους συμφιλιώσει και να παίξει με τριπλέτα εκεί πέρα. Ρονάλντο Μπενζεμά Μπέιλ, Ρονάλντο Μπενζεμά Μπέιλ, η καλύτερη τριάδα. Πετάς και τρία χαφ πίσω στα τρία χαφ της Λίβερπουλ. Και το πας 4-3-3 με 4-3-3. Εντάξει, κόκκινε. Να μιλήσουμε και λίγο για ΠΑΟΚ. Τι να μιλήσουμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Πρίγιοβιτς, πρώτο σκόρε. Μπράβο, το άξιζε. Το άξιζε. Βέβαια το άξιζε. Ναι. Με ποιους είχε να παίξει. Είχε να παίξει με τον Κούτρι, ο οποίος έπεσε μια αμυντικογενής ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι ο Κούτρις το άξιζε πιο πολύ. Μπορεί και μαζί να το παίρνανε. Ο Ασαριφάλ τον βγάζω απ' έξω. Δηλαδή, αν ήταν να το πάρει ο Πρίγιοβιτς έναντι του Ασαριφάρτ, δίκαια το παίρνει ο Πρίγιοβιτς. Αν σου ζητούσα. Ναι. Θέλω στους φίλους ακροατές τώρα να ξεχάσουν την οπαδική τους προτίμηση. Ναι. Τα θέλω τους. Ναι. Όταν ανοίξουμε γραμμές, να μας πούνε ποια θεωρούν την καλύτερη εντεκάδα πρωταθλήματος για φέτος. Και τον καλύτερο προπονητή. Ναι, κόκκινε, θα σου πούν για οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εν ώψη τελικού. Και αυτά είναι για του Καρελάκη την εκπομπή και του Μπούζου. Δεν είναι για τη δικιά μας την ούτε εκπομπή. Ούτε ο Καρελάκη ούτε ο Μπούζου. Θες να κάνεις με τον Καρελάκη και τον Μπούζου. Ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής για σένα φέτος. Ποιος είναι ο καλύτερος. Ο Χιμένεθ. 200%. Ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ. Ο λόγος. Ο λόγος ότι πήρε μια ομάδα με χαμηλό μπάτζετ. Ναι. Έτσι. Φιλικά παιχνίδια δεν του πήρε ο πρόεδρος του Τσιγκουναράς. Ναι. Έπαιξε με περισσότερα συστήματα από ό,τι έπαιξε ο καθένας. Ποια ναι. Φτιάξα αυτή την έκραση. Την έκραση. Δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά μου τώρα. Εγώ πάμε παρακάτω τώρα. Δεν του πήρε φιλικά. Φιλικούς αντιπάλους δεν βρήκε. Ωραία. Του τραυματίζει ο καλύτερος του παίκτης στα χαφ. Και ο δεύτερος του αμυντικός χαφ ο καλύτερος του παίκτης. Του βάλανε τον τερματοφύλακα στον πάγο γιατί δεν ανανέωνε το συμβόλαιο Τσαμπουκά. Του βάλανε. Του βάλανε ο διοίκησή του, ο Τσιγκουναράς, τον Ανέστη που ήταν βασικός τερματοφύλακας Τσαμπουκά, στον πάγο τον βασικό τερματοφύλακα. Άρα λοιπόν έχω το δεκάρι μου τραυματία. Το οχτάρι μου τραυματία και έξω τον τερματοφύλακα μου. Στάσου ρε να μιλήσω, με λες γιατί. Με λες γιατί. Και πρέπει να μου κάνεις σεμινάριο. Του παίρνει το Μασούτ 40 χρονών αντικαταστάτη. Εντάξει. Του παίρνει το Μασούτ 40 χρονών αντικαταστάτη. Τι να πει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή, τι να πει αυτός ο άνθρωπος. Ο Κάναντι. Που είχε το 1/4 μπάτζετ από την ΑΕΚ. Ναι. Ή ο Παντελίδης ο οποίος πήρε την ομάδα της Τρυπόλεως από τη ζώνη του υποβασμού και την έβγαλε Ευρώπη. Ναι, ναι. Αυτοί δεν έχουν θέση σε έναν άλλο έχουν θέση, όχι πρώτη. Όχι πρώτη. Θα ήταν μες στην τριάδα αυτοί οι δύο. Όχι, ναι, θα ήταν. Συμφωνούμε. Ναι, αλλά όχι πρώτη. Όχι γιατί πρώτη. Είναι σε ομάδες χωρίς άγχος. Γι' αυτό. Με 1000 άτομα, χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς ρεπόρτερ, χωρίς καριολίκη, χωρίς τίποτα. Το ότι ο Ατρόμητος έχει παίξει στα ίσια και κέρδισε Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Και αν παίζανε κόντρο στον ΠΑΟΚ, μπορεί να κέρδιζε και τον ΠΑΟΚ. Δεν δείχνει μια ομάδα η οποία επιτέλους παρουσίασε κάτι διαφορετικό. Τερμάτισε ψηλά με 51 βαθμού πίσω από τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν έκανε την κοιλιά που έλεγε στα κάνει. Του άλλος πήρε πρωτάθλημα χωρίς να πάρει ΕΠΟ, χωρίς να έχει διαιτησία. Χωρίς να πάρει ΕΠΟ. Πήρε ο άλλος την ΕΠΟ. Χωρίς να έχει ΣΥΡΙΖΑ, στο πω εγώ. Έχει ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να έχει τους δικαστές. Ωραία. Ναι. Και το πέναλτι γιατί το έδωσε ο Άντρεα. Ρε, σταμάτα να μάθει γιατί είναι ο Χιμένεθ. Γιατί έπαιξε 5 συστήματα διαφορετικά. Γιατί είναι συμμετοχικό κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Δεν του πήρε φιλικά ο πρόεδρο. Και οι συνθήκε ήταν αντίξωε. Με του τρει παίκτε ραχοκοκαλιά, τερματοφύλακα, οχτάρι, δεκάρι έξω. Του πήγε και του πήρε το Μασούτ. Τον κορόιδεψε δηλαδή ο πρόεδρο. Τερματοφύλακα καλύτερο χρονιά. Ο Πασχαλάκη. Πασχαλάκη. 100%. Δίκαια το θέλουν οι ομάδες της Ιταλίας. Της Ιταλίας. Και κακώς δεν τον είδανε όλοι αυτοί οι άμπαλοι να τον βάλουν μια σεζόν σε μια κολομάδα σαν τον Πανθρακικό ή στα Γιάννενα να παίξει 30 μάτς να πάρει φόρμα. Κακώς. Φάζανε το. Δεξί μπακ. Δεξί μπακ, ο Μάτος.
Γαλανόπουλος. Ο Γαλανόπουλος παίζει στόπερ κόκκινη. Είχε χαφ παίζει. Πώς το λένε τον μπακάκι της ΑΕΚ. Μπακάκης. Ναι. Τι μπακάκης. Δεξί μπακ στην ΑΕΚ. Στόπερ τρίτο έπαιζε τα περισσότερα. Ποιος παίζει δεξί μπακ στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ ή ο Γκάλο ή ο Μπακάκης. Ο Μπακάκης δεν ήταν καλός. Γιατί έπαιξε, πόσα μάτσα έπαιξε δεξί μπακ. Ο Μάτος μετά τα Χριστούγεννα. Ρε κόκκινε, μην το, δεν το έχει μετά την νέα χρονιά. Δεν το έχει το έργο. Βιολογικά ήταν. Α, τα βιολογικά έμαθες και τα βιολογικά. Εσύ τρως σαβούρες τώρα τα βιολογικά μας λες. Ποια είναι σαβούρα. Τι τρως. Σάντουιτς τρως. Κρέας κόκκινο τρως. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Τι κρέας τρως. Ομό. Τι τρως. Ομό έτρωγες ο Άωρος εσύ κρέας ομό. Το τρώγα το ομό το κρέας εκεί. Άστα τώρα, μην με κολλάς και σόκινγκ και τέτοια. Μπακ ο Μάτος. Μπακ ο Μάτος, παρακάτω. Αριστερό μπακ. Ποιο αριστερό μπακ. Χουλτ. Από τον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ. Χουλτ. Τα δύο στόπερ. Τη ΑΕΚ. Βράνιες. Ναι. Βράνιες και ο Τσιγκρίσκι. Ο Βαρέλα δικαιούται δηλαδή θέση εκεί. Δικαιούται αλλά σαν τρίτος. Για μένα. Πιο παιδαράς ο Βράνιες, πιο γρήγορος. Καλός είναι και ο Βαρέλα. Έκανε καλή χρονιά. Πολύ καλός. Πάμε σε γραμμή. Πάμε σε γραμμή. Λέγε. Τι λέγε. Λέγε. Τι λέει. Σιμόες. Σιμόες. Ω, ναι. Ναι και. Σιμόες. Ο δεύτερος. Το δεύτερο χαφ ποιο να βάλουμε. Να βάλουμε ας πούμε. Του ΠΑΟΚ δεν μ' αρέσει. Ο ΠΑΟΚ στα χαφ δεν ήταν καλός. Δεν είναι καλός. Ολυμπιακός τρίχες. Ο... Θα βάζα τον αυτόνα. Το Βασιλακάκι θα βάζα. Το Βασιλακάκι θα βάζα. Οχτάρι. Ναι. Ο οποίος έκανε πολύ καλό προσπάθημα με τον Ατρόμ. Ναι, ναι. Αριστερά. Αριστερό εξτρέμ. Ναι. Αριστερό εξτρέμ ποιο θα έβαζα. Αριστερό εξτρέμ ποιο θα έβαζα. Ποιον θα έβαζα εκεί, του Ολυμπιακού ποιο είναι τρίχες, Μυραλάς. Τη ΑΕΚ η Άκη δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει το Λιμιό, το Μάρκ για τα σκουπίδια. Όμως, ναι, ξαν... τον Ουάρντα, παρακάτω. Ουάρντα. Ουάρντα αριστερό μπακ. Αριστερό εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ. Εξτρέμ, ναι. Τρομπέρι χρονιά, δηλαδή αν τον έβαζε δεκάρι, λέει τον Ουάρντα. Πρετήρα, αριστερό... εξτρέμ έπαιζε. Δεκάρι τον βάλω εγώ, αφού έπαιζε εξτρέμ. Δεκάρι τον χώρο. Δεξί εξτρέμ. Δεξί εξτρέμ. Ξέχασε ένα πολύ καλό χαφ. Ποιον χαφ. Τον Ντάουντα. Ποιον. Σαν οκτάρι. Ποιον Ντάουντα. Είπε στο Βασιλακάκι. Ναι. Εξάρι θα μπορούσε να παίξει και ο Ντάουντα. Ποιο είναι ο Ντάουντα. Του Ατρομήτου. Ο Ντάουντα είναι δε χαφ. Εξάρι δεν είναι. Εξάρι ο Ντάουντα. Τι είναι. Ο Μανσόν είναι εξάρι. Μανσόν και λέω Ντάουντα. Ο Μανσόν. Ναι. Τον είδε στο Μανσόν το τελευταίο δίμηνο. Η μαγούλα του σατυριστική σου. Παραμαγούλη έχει. Φίλε, για ένα δίμηνο. Το υπόλοιπο χρονιά. Τελείωσε. Έχει γίνει χοντρό σαν και εσένα. Το δεν υπάρχει. Χρονιάς... Δεν υπάρχει Μανσόν το τελευταίο δίμηνο. Ελληνικά μιλάω. Εξτρέμ δεξί Χριστοδουλόπουλο. Πέλκα. Πέλκα. Τι. Έβαλε τον Νουάρντο, οπότε το βάζει. Πέλκα Πρίγιοβιτ τα δύο φόρ. Πέλκα Πρίγιοβιτ. Ναι, και όχι Αραούχο. Και όχι Αραούχο. Πώς το λένε, Λιβάγια. Πέλκα Πρίγιοβιτ. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, ο Πέλκα ήταν καλύτερο από τον Αραούχο. Ναι, ο Πέλκα ήταν καλύτερο από τον Αραούχο. Είχε πιο πολλές διαδρομές. Είχε καλύτερα σουτ. Είχε καλύτερες διεισδύσεις. Καλύτερα τελειώματα από τον Αραούχο. Και ο Αραούχο βρωμάει Τζόνι Γουόκερ. Ο Πέλκα σταμάτησε να βρωμάει Τζόνι Γουόκερ αφού το έφυγε ο Χαρίση και πήγε στο εξωτερικό. Παρακάτω, λέγε. Και άλλα θα σου πω, τι αυτό αποτελεί δικαιολογία. Βρε, πάμε παρακάτω. Και ο Πρίγιοβιτς φυσικά καλύτερος από τον Λιβάγια, καλύτερος από τον Αραούχο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και από τον Ασάρι Φαρ καλύτερος. Πάμε στον Πετρωτό. Αυτή είναι η δεκάδα η δικιά μου. Παρακαλώ, ναι. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ναι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα υπάρχει δήλωση Δημήτρη Μελισσανίδη για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι είπε αυτός. Γιατί αγγίζει και τον Ιβάν Σαββίδη. Τι είπε ο Τζάμπα. Τον ιδιοκτήτη ΣΑΕΚ. Με δεδομένο ότι ο τελικό του Σαββάτου ανάμεσα στι δύο κορυφαίε ομάδε. Τη εφετινή σεζόν θα πρέπει με πρωτοβουλία αλλά και ευθύνη όλων μας να αποτελέσει μια πραγματική ορδή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου επιθυμία για την παρουσία στο Ολυμπιακό Στάδιο του μεγαλομετόχου και πρόεδρου της ΠΑΕΠΑΟ, κ. Ιβάν Σαββίδη. Με απόλυτο σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις, εκτιμώ ότι λόγω της ιδιαιτερότητας και εν λόγω αγώνα, αλλά και των μηνυμάτων που έχουμε την υποχρέωση να στείλουμε στους φιλάθλους των δύο ομάδων για την άψογη συμπεριφορά τους στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση να ανασταλεί για τον τελικό η τιμωρία που έχει επιβληθεί στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι από πολλές απόψεις που άπτονται απόλυτα στο σεβασμό του fair play, που θα πρέπει να είναι ο οδηγός όλων μας σε αυτόν τον τελικό, θα ήταν σωστό να επιτραπεί στον κύριο Ιβάν Σαββίδη να συνοδέψει την ομάδα του ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Αυτή είναι η δήλωση του Δημήτρη Μελισσανίδη. Σωστό είναι. Σωστό. Δεν μου λες Κώστα, πολύ ωραίο. Το επικροτώ. Δεν μου λες Κώστα, μάθαμε αν. Στο συμβούλιο που κάνανε οι οργανωμένοι δέχτηκαν να πληρώσει η ΠΑΕ τα πούλμαν ή όχι. Νομίζω είναι δική του συγκρομή 100%. Θέλουμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Αν είναι εύκολο να έχουμε την απάντηση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και στον δικό μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Πετρωτό. Αντρίκια του Τζάμπα η δήλωση. Πάμε διάλειμμα.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ. Το Μάιο στο Mega Outlet. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Να βάψω. Μόνος μου ή με μάστορα. Τι χρώματα να πάρω. Στην Eco Buildings να πας. Το εξειδικευμένο κατάστημα δομικών υλικών και χρωμάτων. Παπαναστασίου 209 στη Χαριλάου. Στην Eco Buildings έχουν τις ιδέες, έχουν και τις λύσεις. Ντύσε το χώρο σου με χρώματα Craft. Η Craft σου δίνει την παλέτα. Εσύ διάλεξε τα αγαπημένα σου χρώματα. Eco Buildings. Παράδοση και στο σπίτι. Τηλέφωνο 2310-309-709. Το goldmall.gr σας ταξιδεύει. Βρείτε σήμερα 900 και πλέον προσφορές ξενοδοχείων στη χαμηλότερη τιμή και επιλέξτε τον επόμενο προορισμό σας. Διαμονή σε μοναδικές τιμές με έκπτωση έως και 50% στα πιο επιλεγμένα ξενοδοχεία όλης της χώρας, σε Χαλκιδική, Μακεδονία, Αθήνα, νησιά και όχι μόνο, με ένα απλό κλικ. Δείτε τώρα όλες τις προσφορές στο www.goldmall.gr και ταξιδεύστε σε όλη την Ελλάδα ποιοτικά και οικονομικά με ένα απλό κλικ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστη της εντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Πω, μάνα μου, τι μεγάλες είναι αυτές. Για μεγάλες αποδόσεις πάντα στη Winmasters. Τα παιχνίδια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 20 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συμμετοχή στα παιχνίδια εκθέτει σε κίνδυνο εθισμού και απώλειες περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-777. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Κανείς άλλος δεν σου φτιάχνει κάθε μέρα της εβδομάδας, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl. Τυρί φέτα Μυτιλίνης Pop 1 κιλό σε απίστευτη τιμή 5,99. Μανιτάρια λευκά 600 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή 1,49. Και χαρτί κουζίνας ρολό 350 διπλών φύλων σε απίστευτη τιμή 2,29. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Αυτό είναι το Ken μεταχειρισμένο μου αυτοκίνητο. Συγχαρητήρια. Είναι φανταστικό το Ken μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Όταν το αυτοκίνητο είναι Volkswagen και Audi, δυσκολεύεσαι να το πεις μεταχειρισμένο. Αυτοκίνητα ελεγμένα και εγγυημένα από την ΕΤΕΑ, σαν καινούρια, σας περιμένουν σε μια μοναδική γιορτή την Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Μαΐου όλη μέρα. ΕΤΕΑ. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 105 στη Θέρμη. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Όχι πια. Γιατί τώρα υπάρχει το Apollo Airport Parking. Τώρα και με σούπερ προσφορά τριμέρου. Κάθε Παρασκευή έως και Κυριακή αφήνεις το αυτοκίνητό σου μόνο με 10 ευρώ. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-474041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο αλλά και για ενοικίαση αυτοκινήτου. Απόλο και ξένιασες. Αδερφέ, φουλάρε το. Ποιος είσαι, ρε φουλαράκο? Ο Νάσης. Δεν χρειάζεται να είμαι ο Νάσης για να φουλάρω το αυτοκίνητο. Έβαλα υγραέριο κίνηση στην Γκάστε Οδούρου και κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με τα μισά χρήματα. Υγραέριο κίνηση Γκάστε Οδούρου. Γιαννιτσών 181, πίσω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Κορυφαία συστήματα Ζάβολη. Γραπτή εγγύηση 2 ετών. Τώρα από 499 ευρώ. Ενημερώσου στο togas.gr ή στο 2310-523131. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλήσο Φούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Oh, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ.
Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός Beck. Ειδικό μηχάνημα για Beck άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα Beck. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Τέλεια θερμοκρασία και εξασφαλισμένη οικονομία. Άλλος ένας γρίφος που έλυσε η Tetralux. Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσωψης για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων και ενεργειακά χρώματα. Με ένα απλό βάψιμο εξαφανίστε τη μούχλα και εξοικονομήστε ενέργεια. Χρώματα Tetralux. Για ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Τα προϊόντα Tetralux θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα Tetralux Stores. Tetralux. Εμείς με χρώμα λύνουμε τους γρίφους. Ένα άγγιγμα. Χίλιες αισθήσεις. Ένα όραμα. Χίλιες ιδέες. Χίλιες επιλογές. Ένα όνομα. Η ιστορία συνεχίζεται. Prince Oliver. New Collection. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στην ώρα των ακροατών. Το 2310-93-90 είναι δικά σας. Μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, ο οποίος μπορεί να βρεις την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18-133 και να την πάρει σε ένα μόλις λεπτό. Στο www.parto.gr, ο αδερφός Κωνσταντινίδη μπορεί να βρεις και όποιο ανταλλακτικό χρειάζεσαι για το δικό σου αυτοκίνητο σε ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών που υπάρχει. Και φυσικά, να μην ξεχνάτε ότι και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Κοντά μας η Εσκιάδης Παλοδήμος, η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, με Hyundai, με Kia, με Skoda, με τα περισσότερα εξ αυτών έτοιμο παράδοτα και με μια τεράστια γκάμα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να κάνετε δικά σας με οποιοδήποτε τρόπο, με ένα τηλεφώνημα στο 18 στο 23 15 96 596, ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Το 23-13-90 είναι ελεύθερα. Πάμε στους πρώτους οι οποίοι έχουν τηλεφωνήσει, παρακαλώ. Α, έχεις πληροφορία για την εκδρομή των παοξίδων. Την πληρώνουν οι συνδεσμίτες μόνοι. Έτσι δεν είναι? Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πληρώνουν αυτοί και δεν δέχτηκαν να πληρώσει ο... Συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο. Αν και οι εποχές είναι δύσκολες, μπράβο. Γιατί θέλουν να έχουν απέναντι από τον πρόεδρο μια σχέση όχι εξαρτώμενη. Αν είναι έτσι που μου το λες, μπράβο. Και όσο για το Μελισανίδη. Δεν είναι δικό μου. Ο Κώστας ο Πετρωτός μου το πει. Ο Κώστας ο Πετρωτός, ναι. Να μην δώσω πιο. Γιατί τέθηκε θέμα, έμαθα. Και διαμαρτυρήθηκαν οι συνδεσμίδες. Δεν θέλουμε, λέει. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, τον κύριο Σαββίδη. Δεν θέλουμε, λέει, χρήματα στο... να μας δώσει πώς το λένε, βοήθεια στο Πούλμαν. Και όσο για το Μελισανίδη, πολλά μηνύματα έχω πάρει και σωστά μιλάνε ότι η δήλωσή του νιώθηκε κάποιες. Περιλαμβάνει ενοχές κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Πάμε στον κόσμο. Ό,τι θες. Παρακαλώ. Έτσι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Όχι στην πρόσκληση του Μελισανίδη. Όχι. Είναι παγίδα. Είναι παγίδα. Και αν πάρουμε το κύπελο, πρώτος που θα πει στον αυτό που λέει, ο Μελισανίδης σας χτύπησε στην πλάτη, σας έδωσε το κυπελάκι. Όχι ρε. Πόλεμος ο Λαθρέμπορο ρε. Πόλεμος ο Λαθρέμπορο. Καλύτερες εκφράσεις. Ναι. Τι καλύτερες εκφράσεις? Δεν τιμωρήθηκε για λαθρεμπορία? Τιμωρήθηκε ο άνθρωπος. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Εξέτησε την ποινή του και τελείωσε. Ναι, αλλά ήταν όμως. Πώς θα γίνει? Καλημέρα. Δηλαδή το δράκο του Σέιξου, δηλαδή αν το πει δράκο, τι θα πει? Εξέτησε την ποινή του. Ορίστε. Ορίστε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρυσός από Καστοριά είμαι, τι κάνετε? Τι είσαι, ποιος είσαι? Ο Χρυσός από Καστοριά. Και εγώ νόμιζα είσαι το Άγιο Πνεύμα. Έλα, λέγε Χριστό. Χριστός, όχι Χρήστος. Χριστός είναι άλλος και ο Χρήστος. Εγώ είμαι ο Χρυσός.
Εσύ είσαι Χριστός. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, τη γνώμη σου θέλω βασικά και πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Και το κάνουμε σε... Έχω μια ανησυχία σε ανύποπτο χρόνο φυσικά. Τι ανησυχία έχεις? Η ανησυχία μου είναι για το αν και εφόσον ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο κατάλληλος και ο ενδεδειγμένος για τις ψηλές πτήσεις που θέλει να κάνει ο δικέφαλος από το. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, το είπα τώρα στο Σπορντοκ, με ρώτησαν γιατί είναι λεπτό θέμα. Τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή, όμως στον ΠΑΟΚ τον έχουν ψηλώσει πάρα πολύ. Τον έχουν ψηλώσει πάρα ναι, πολύ. Ναι, κακώς τον ψηλώσαν τόσο πολύ. Εγώ είναι ένας καλός προπονητής, δεν έχει αλλάξει το σύστημα ποτέ. Στις αλλαγές του δεν είναι καλός, δεν είναι και κακός. Εντάξει. Ο πρόεδρος τον βοήθησε πάρα πολύ, αντίξωες συνθήκες δεν είχε και από εκεί και πέρα... Λέει με λίγα λόγια, πήρε περισσότερα από ό,τι έδωσε. Ναι, ο άνθρωπος αυτός είχε μια καλ... ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Εντάξει, στο θέμα των μεταγραφών έκανε την κότα, του φέραν ό,τι σαβούρα ήταν, τσιμουδιά δεν έβγαλε, άρα και αυτός υπέγραψε και πήραν τα παλτά, οπότε... έχουμε θέματα εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να διαπρέψει σαν καλός επικοινωνιολόγος τον ΠΑΟΚ. Διότι μετά τα όσα συνέβησαν στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, έχει επιδοθεί να μας πείσει ο κύριος Λουτσέσκο ότι είναι ένας πολύ καλός επικοινωνιολόγος και το καταφέρει. Δεν ξέρω, καλά κάνει, βρίσκει και κάνει. Είναι καλός προπονητής, δεν είναι κακός προπονητής ο Λουτσέσκου. Αλλά δεν είναι ο Βάις Βάλερ που θα παρουσιάσει η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εγώ δηλαδή ένας προπονητής του 7, τον οποίο τον κάνανε 9 οι ΠΑΟΞίδες. Δεν θα τα καταφέρει. Έφυγε, συγγνώμη. Ναι. Μιλάμε, καταφέρει, με συγχωρείς, ο και... ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα τελικό, σωστά? Άντε πάλι. Ναι. Σωστά. Ναι. Να μιλήσουμε πριν τον τελικό για το τι θα κάνει ο Λουτσέσκου του χρόνου. Γιατί πρέπει δηλαδή... Οφελεί σε κάτι. Σε ένα μάσα τον κρίνεις τον προπονητή. Όχι, οφελεί σε κάτι. Ναι, γενικώς, οφελεί. Λέω παραμόνιος του τελικού να γίνεται κουβέντα για τον προπονητή. Γιατί έγινε, στη, φοβάσαι μη χαλάσει το κλίμα σε μένα. ΠΑΟΚ είμαι. Τότε τι μας κολλάς. Εγώ ρωτάω όλο θέλει. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Επόμενη γραμμή. Μη χαλάσει το κλίμα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Έτσι έμαθες να κάνεις δημοσιογραφία εσύ στα... Καλά. Λέω αν βοηθάει σε δεν κάτι. Δεν μας νοιάζει αν βοηθάει. Πάμε παρακάτω, ναι. Γεια σου, παιδιά. Καλώς το. Γεια σου, κύριε Κώστα. Λοιπόν... εγώ πληρώνομαι εδώ για να βοηθάω, ρε. Λέγε, ρε φίλε. Αναφερθήκατε στην περίπτωση του Πέλιου. Ναι. Σε κάποια μεταμεσονύχτια εκπομπή που τον είχε ο Στρανίδης, τον ρώτησα. Ναι. Αφού έχω συστηθεί σαν παλιό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΚ, γιατί του ΠΑΟΚ λέω, του Πιερικού, γιατί η λέξη παράγοντας την αποστρέφομαι. Ναι. Και του λέω, μπορώ να σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Ναι. Λέει ναι. Τι έγινε με την περίπτωση του αγώνα με τον Ηρακλή, με την πτώση για τη συμμετοχή σου. Ναι. Και μου λέει, με πλησιάσαν την πρώτη φορά και τους έδιωξα και τους είπα μην ξανάρτετε. Ποιοι? Έρχονται δεύτερη φορά. Ποιοι? Οι του Ηρακλή. Ναι. Έρχονται δεύτερη φορά και μετά θεωρώντας το προσβλητικό για το άτομό μου, γιατί όταν έρχεται ο άλλος κατευθείαν και σου ζητάει μια τέτοια να κάνεις μια τέτοια πράξη, σε θεωρεί σκουπίδι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το θεώρησα εγώ προσβλητικό, που αν και τους προειδοποίησα, ναι, δεν πειθαρχήσανε και μετά τους κατέδωσα. Ναι. Αυτά μου είπε σε live εκπομπή ο Πέλιος. Καλά τώρα, τα ταγάρια Ηρακλειδής, με ένα ΠΑΟΚ πέμπτο στη βαθμολογία, διαλυμένο από τον Μπίχατσεκ. Με ένα γυρασμένο ΠΑΟΚ με τον Κούδα 35 χρονών. Έτσι, Τερζανίδηδες είχαν φύγει, Σαράφης 30 τόσο χρονών. Γέρι. Τους παίρνουν 1-0 στο Καφτατζόγλιο και οι κομπλεξικοί Ηρακλειδείς από κόμπλεξ, γιατί κομπλεξικοί, πήγαν και πιάσαν τον Πέλιο. Τέλος πάντων. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι άνθρωποι, άμα πεζότανε 10 φορές Ηρακλής ΠΑΟΚ, οι 8 έπρεπε να κερδίσει ο Ηρακλής. Τέτοια διαφορά είχαν σαν ομάδα. 6 έβαλε στον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ τα χάλια του τα μαύρα εκείνη τη χρονιά. Τα χάλια του τα μαύρα. Λοιπόν, Κωστή, ναι, λίγο να συνεχίσω. Το ότι αθώθηκε ο κύριος Περτσενίδης, ναι, δεν λέει τίποτα, γιατί και με τον Αλέφαντο όταν έπεσε με την Νίκη Βόλου τη δωροδοκία, ναι, στο δικαστήριο αθωθήκανε αυτοί που διέπραξαν τη δωροδοκία, ναι, αλλά ναι, η ομάδα έπεσε με την Εθνική. Ναι, το ξέρω. Και η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπτωση της Καρτάβου. Με τη Ρόδο. Ηρακλής Εδεσαϊκός. Α. Τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Αλφα Εθνικής. Ναι. Πιερικός Λάρισα. Ναι. Τους έχουμε προτείνει να τους δώσουμε τους Λαρισαίους 10 εκατομμύρια δραχμές. Ναι.
και βάλουν τη δεύτερη ομάδα. Ναι. Και με ισοπαλία σωνόμασταν. Ναι. Και κατορθώνουν και χάνουν 3-2 με δύο γκολ του Προβίδα που έμπαινε στη δεύτερη ομάδα. Και γίνεται το μάτς την ίδια ώρα στο Καθατζόγλιο. Ναι. Και προηγείται ο Εντεσαϊκός 1-0, ναι. Ο οποίος είχε βοηθό προπονητή τον Μαλουμίδη από την Έδεσα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προηγείται 1-0 ο Εντεσαϊκός, ισοφαρίζει ο Ηρακλής και γίνεται πέναλτι και πάει να το χτυπήσει ο Γιωβάνοβιτς, ναι. Και τον αποθεί ο Σκατάδος, το χτυπάει ο Σκατάδος και το πιάνει το τερματοφύλακας και ρωτάω το Σκατάδο. Ναι. Όπως ρώτησα τον Μπέλιο. Ναι. Μου λέει θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Ναι. Μήπως θυμάσαι ποιος ισοφάρισε όταν προηγήθηκε ο Εντεσαϊκός, λέω εσύ. Υπήρχε λόγος, άμα ήμουν πιασμένος, να φύγω από τα center back που έμπαιζα για να βάλω για τον κόρνερ. Στο κόρνερ να ισοφαρίσω. Σωστός. Και δεν είχα απάντηση. Σωστά σε μίλησε. Πήγε. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Σκαρτάδος είναι πολύ μεγάλη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Μένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Με ενημερώνει ένας φίλος ότι η αρχική τιμή ήταν 90 ευρώ. Ποια τιμή? Για την Αθήνα. Ωραία. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε την Παρασκευή. Οι Σύνδεσμοι είχαν συνάντηση για να αλλάξουν τιμές. Ναι. Πίεσαν. Ναι. Και έπεσαν στα 75 μαζί με το εισιτήριο του αγώνα. Ναι. Τώρα μου κράζει κάποιον επιχειρηματία. Δεν θέλω να διαβάσω το όνομά του. Γιατί πρέπει να το διασταυρώσω αν είναι αυτό. Γιατί τον κράζει τον επιχειρηματία? Ό,τι τι. Τον λέει Αρχιτσάτσο. Ναι. Γιατί το λέει Αρχιτσάτσο, για την τιμή. Για την τιμή, ναι. Ναι. Και άμα του κάνει το μήνυμα οι αεξίδες. Εγώ έμαθα σήμερα ότι οι αεξίδες στις γέφυρες θα έχουν σφεντώνες. Η original, από την original το έμαθα. Διαβάστε. Μισό λεπτό, ρε κόκκινε. Οπότε, παοξίδες, εσείς που θα πάτε κάτω, ή θα πάμε και εγώ θα είμαι εκεί με τις θεσσαλονικιώτικα νούμερα, θα μας σημαδεύουν από τις γέφυρες με τις. Πώς τις λένε. Με τις σαΐτες. Εσύ μη στεναχωριές. Με τις σαΐτες. Θα αυτοπυροβοληθεί. Βρε κάτσε τώρα, καταλαβαίνεις. Αυτός που έχει το πούλμαν τώρα και δίνει το πούλμαν, ξέρει άμα θα γυρίσει το πούλμαν κανονικό ή αν δεν γυρίσει. Μισό. Θα το πάει στο μάτι του. Όποιος σημαδεύει το θάλακρο, θα τη φάει στο μάτι. Ρε καταλαβαίνεις. Ναι, τους περιμένουν. Δεν έχουν ασφάλειες γι' αυτά. Εμένα ρωτάς τι είμαι πουλμαντζή. Υπάρχει αυτοκίνητο χωρίς ασφάλεια. Και επειδή είναι δηλαδή με ασφάλεια, τι πρέπει να έχει. Για ασφαλιστική εταιρεία τι απει. Θα πάω τα δώσω να μου τα κάνουν χεις μαδιά μου. Στηρίζουμε το Σαββίδι και το θεωρούμε έναν από εμάς πλέον, αλλά γάβρι δεν θα γίνουμε ποτέ να μας πληρώνει. Σωστό. Πολύ Φέξε. Ωραίο. Μπράβο του συνδεσμοί του ΠΑΟΚ που θέλουν ανεξαρτησία και. Φίλε μου, Μπάμπη, δεν διαβάζω το όνομα του επιχειρηματία γιατί δεν γνωρίζω πραγματικά ποιο είναι ο επιχειρηματία και αν είναι ένα επιχειρηματία που κατεβαίνουν όλα τα πούλμαν κτλ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, πούλμαν. Ναι. Έλα, μωρέ. Ναι. Έλα, γκρόμε. Ναι, εσύ είσαι, ρε. Γεια σου, Άψη, γεια σου, Κόκκινε. Γεια σου, φίλε. Γκέρκη, με λένε, παίρνω από την Κυλκή, σε έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Από την Κυλκή παίρνεις, ναι. Αλβανός είναι. Σε έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ναι, ωραία. Και ήθελα να σε πω λίγο για την πάση για τη ΑΕΚ. Κόκκινε, σε παρακαλώ, μην κάνεις κικ και θέλω να μην κάνεις κικ. Μην κάνεις για μπάλα. Ναι, τι είπες να μην κάνω. Να μην κάνεις κικ. Μην κάνεις κικ. Κικ. Όχι, κικ. Κικ box, μην κάνεις. Λέγε, σε ακούω. Πριν πω οτιδήποτε, καταρχήν κόκκινε την Πούλμαν, δεν έχει ασφάλεια γιατί όταν την πετάνε την πέτρε, ναι. Την τρομοκρατική επίθεση δεν έχει γιατί ασφάλεια. Γιατί ρώτησα, φίλε μου, δεν ξέρω. Ρώτησα, λέω. Η ασφάλεια δεν περιλαμβάνει. Γιατί από ό,τι όχι, ξέρω. Δεν περιλαμβάνει. Ρε. Η δική μου η ασφάλεια περιλαμβάνει και τρομοκρατική ενέργεια. Ναι. Δηλαδή, αν μου το κάψουν, μου το αποζημιώνει η εταιρεία. Ποιο αμάξι θα σε κάψει. Κατάλαβε. Τι αμάξι έχω. Τι σε ενδιαφέρει σαν τι αμάξι έχω. Ένα Σιετσέντζο 18. Εγώ σου ρώτησα τι αμάξι. Εγώ λέω το έχω και για τρομοκρατική ενέργεια. Ναι, μια σκηνή που τα βάζουμε πολύ με τον κόσμο θα το φανταστεί. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν κάνει μια τέτοια δουλειά ναι. Και κάνει εκδρομέ και υπάρχει αλλοχή αυτό ο κίνδυνο, δεν πρέπει να κάνει μια τέτοια ασφάλεια. Δεν είναι. Λάθο είναι. Ναι, είναι, αλλά δεν το καλύπτει. Είναι τη Σιετσέντζο, τι έχει την πρωθυπουργό. Μπορεί να είναι παραπάνω από την πρωθυπουργό. Πού ξέρει εσύ, δεν κατάλαβα. Καλά, μη μαλώνει τώρα με το κόκκινο εσύ. Έλα, λέγε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα καλύψει κύπελο την ΠΑΟΚ για να την ξεγελάσω. Γιατί καταρχήν η ΠΑΟΚ έκανε το πρωτάθλημα γιατί έλεγε μια πόλη, μια ομάδα. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα με μια πόλη, μια ομάδα. Αν δεν έχει τη Ηρακλή πάνω στη Άλφα Εθνική να κόβει βαθμού, αν δεν έχει μια Άρη πάνω να κόβει βαθμού. Καλώ, φύγε. Ωραίο. Ο Σίβη είναι φίλο μου. Παιδικός φίλος μου και είναι οδηγός σε πούλμαντα και κάνει εκδρομές. Έχει κάνει πολλές εκδρομές. Έχει μυρίσει μπόλικο χασίσι μέσα στο πούλμαν, άθελά του. Λοιπόν,
Και εγώ θα πάω στον τελικό με το λεωφορείο και ναι, είναι πολύ επικίνδυνο, με λέει ο Σύφης. Για εμάς τους οδηγούς. Και χεστήκαμε για την ασφάλεια. Αν φάω κοτρόνι από 30 μέτρα με 100 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να αναποδηργήσει και το πούλμαν και να δημιουργηθούν καταστάσεις. Κατάλαβε, κόκκινε. Παρακαλώ. Άντε, μπράβο. Καλημέρα, ναι. Με τις αΐτες θα σας περιμένει original επάνω στα τελευταία διόδια. Πάμε. Έλα. Έλα. Το έχω μάθει από άνθρωπο της original. Καλά, εντάξει. Δεν βάζει και το όνομά του. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα καταρχήν. Επειδή δεν άκουσα όλη τη δήλωση, τι είπε αυτό που μου είπε. Είναι καλός άνθρωπος και λέει τον καλύτερο Σαββίδι να πούμε να αλλάξει ο νόμος και να πάει ο άνθρωπος αυτός να δει την ομάδα του. Κρίμα είναι. Συγγνώμη για το Μάο Μάο, ζήτησε. Ο Μάο Μάο, γιατί δεν είμαστε Μάο Μάο, ρε φίλε, τι θες να μας πει, ότι έχουμε γραμμάτα. Ρε φίλε, μη με το χαλάς. Μας είπε Μάο Μάο. Σταμάτα, μιλάσαι, ρε. Κάνε Σαββίδι, γιατί. Καλά, ρε φίλε. Τι μιλάς και πετυχαίνει. Σιγά, Μάο Μάο, είσαι και μιλάς έτσι, γιατί μιλάς έτσι. Εγώ Μάο Μάο, δεν λέει. Εύα. Συγγνώμη. Άρα καλά, σε είπε ο Μελισσανίδης. Συγγνώμη, ζήτησε. Ω, γιατί, αφού είσαι Μάο Μάο. Ε, τότε να πούμε πρόλογος. Βρε, αφού είσαι Μάο Μάο. Βρε, είναι πρόλογος, σε λέω, και δεν κάνει να δεις Μάο Μάο. Άμα δεις Μάο Μάο, τρομάξεις. Ε, δεν τρόμαξα εγώ. Μάο Μάο. Το νίκη πότε το έκοψες, ρε. Το νίκη πότε το έκοψες. Ναι. Έλα στο δείξω πότε το έκοψες. Δεν το κόβει, ρε. Τρελός είμαι να έρθω, ρε. Δεν το κόβει, ρε. Θα με τραβήξεις καμιά με τον νίκη, ρε Μάο Μάο. Το έχει για την παντσέτα. Θα με κόψει το λαιμό με τον νίκη, ρε. Τρελός είμαι, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Και να κάνω κάρκαδο τον νίκη. Και να πάω βρώμικο στο φέρετρο να πούμε. Άντε να καθίσω από εκεί πέρα. Πόσο αποσχολεί, αν θα είναι βρώμικο. Ε, βέβαια, τι έχει μια αξιοπρέπεια. Επόμενη γραμμή. Τον πείραξε αυτό που τον είπε ο Μελισσανίδης Μάο Μάο. Ναι. Θα έρθει και κουστούμι με γραβάτα ασφαλιστής στην Ιντεραμέρικα να φτάσει. Λέγε ρε φίλε. Απαπαπαπαπα. Να ρωτήσω. Μάλιστα. Να ρωτήσω. Ναι, ναι. Τι θέλει ο παδού θεωρείται τερμίτε. Ποιο ο παδού θεωρείται. Ο παδού θεωρείται τερμίτε. Τερμίτε. Ναι. Τερμίτες. Ναι, τι σημαίνει τερμίτες, δηλαδή βοηθήστε. Θυμάστε τι είναι τερμίτες από δεν κάνει τεχνική, πώς το λένε τότε. Κύριε να... μου, εξηγήστε μας. Δεν είχε ρε φίλε, τους δαμπάνεις ήτανε. Τον παίρναγε ο πάτερ Παναγιώτης της τάξης. Πού να ξέρει τους τερμίτες. Εξηγήστε μου, πού το πάτε, δηλαδή. Γιατί το μιλάω στον πληθυντικό ρε. Η ερώτηση είναι απλή. Το πού να το πάω, πάντα όπου θέλεις εσύ. Τερμίτες. Ποιους θεωρείτε. Για μη ομάδα θεωρείτε τους οπαδούς τερμίτες. Ρε φίλε, έχουμε αναπτύξει 15 θέματα. Και ξαφνικά εσύ θυμάσαι τώρα να ρωτήσεις. Και πρέπει να. Αν δεν απαντήσουμε, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή. Δεν ξέρεις τι είναι τερμίτες. Άσε να απαντήσει ο κατά του Βιώτης. Για πες εσύ που ξέρεις. Εγώ κατά του Βιώτης. Τερμίτες. Ναι. Δεν ξέρω. Κι εγώ φυσική δεν ήμουνα. είπε και τώρα λέει δεν ξέρω. Κατάλαβες τώρα. Κράζει. Αλλά. Αν επικοινωνεί τώρα το μυαλό του με το πίσω μέρο. Δεν επικοινωνεί, αλλά βοήθησε μας να καταλάβω τώρα. Πού το πας. Τίποτα, μωρέ. Ποιο θεωρείς πιο ψηλοάγριο και έτοιμος να σε φάνε. Σε αγώνα. Ποιους οπαδούς. Ναι, μωρέ. Ποιους οπαδούς, ποιας ομάδος. Δεν μ' αρέσει αυτή η κουβέντα. Γιατί. Δεν μ' αρέσει. Κοίταξε, ίσως έτσι κάποια στιγμή αποφασίσουν να γίνουν εντάξει εκεί. Ίσως κάποια στιγμή. Θα αποφασίσουν σαν οπαδοί. Να γίνουμε πιο νορμάλ τύποι, ρε παιδί. Να βλέπουν το δεύτερο. Ο παδός γίνεται πιο νορμάλ τύπος όταν παντρευτεί, το κάνει παιδί, πάθει το πρώτο έμφραγμα. Μετά πάει και στην εκκλησία, τον ήγει και στο Θεό. Άντε, καλό απόγευμα. Τι πάμε να τον πω τώρα ότι έχει άδικο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έτσι είναι. Και οι γυναίκες 25 χρόνια με τα πόδια ψηλά είναι. Μετά πάνε 55, σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ψάχνουν τον Θεό να βρουν. Έτσι ναι. Είναι. Εγώ, όταν αλλάζει ηλικία, αλλάζουν και οι συμπεριφορές. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Πόδια ψηλά νέα, τα χέρια ψηλά μετά. Ο παδός χούλιγκαν πλακώνεται στα μπουνίδια να πούμε στα καφενεία. Μετά παθαίνει το πρώτο έμβραγμα. Ε, χριστιανικά τα βλέπει. Έτσι είναι η ζωή. Τι έκαμε, την αλλάξουμε. Πάμε στο φίλο, πάμε. Αλλάξεις. Μάλιστα, ναι. Ναι, γεια σας, εγώ. Γεια σας, μάλιστα, εσείς είστε, ναι. Καλησπέρα, Κώστα και Γρηγόρη. Καλώς τον. Παίρνω τηλέφωνο από την Τούσλα, καλώς. Από την Τούσλα. Μεγάλο τεμπελόσκυλο πρέπει να είσαι για να είσαι στην Τούσλα 6-7-8. Είναι το επίνιο των σερών της Δράμας και κυρίως της Βουλγαρίας. Τα τελευταία. Κατάλαβα. Εκεί το κάτρο είναι τοξικό να πούμε. Κατουράς εκεί. Ναι, άστα, ναι. Δίπλα στο τριγώνα, ξέρεις τι είχα όμως. Ξέρω ρε φίλε. Τα ψάρια με τρία κεφάλια βγαίνουν εκεί. Ναι. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλες επιλογές. Στο θέμα. Στο θέμα. Λοιπόν, να κάνω δύο παραδείσεις για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Βλέπω, από το πρωί ακούω, άρχισε πάλι το κλάμα. Άρχισε το κλάμα, ναι, γιατί. Ναι. Κλάμα για το διαιτητή, μέχρι και κλάμα για το security. Ρε παιδιά, ρε, μη στενά. Γιατί η security, γιατί κλάμα, δεν άκουσα.
Ναι, δεν άκουσε. Γιατί ήταν η ίδια security που ήταν πέρσι στον τελικό, να πούμε. Να την αλλάξουμε δηλαδή. Ναι. Τι να πει, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν τώρα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λέω και εγώ πλάκα τάκι να κερδίσει η ΑΕΚ και με γκολ offside. Εκεί να δει τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Κλάμα θα γίνει. Κλάμα πάλι. Ναι, αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το μάτς. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι ποδοσφαιρικό, όσο κυλάει ο χρόνος, τον ωφελεί τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όσο κυλάει ο χρόνος, τον ωφελεί τον ΠΑΟΚ. Και επίσης νομίζω, στα πέναλτι άμα πάει, πάλι τον ωφελεί τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει καλύτερο σουτέρ και πιο καλό τερματοφύλακα. Πάντως η γκρίνια δεν είναι καλό πράγμα. Η γκρίνια έτσι τους μάθανε, ρε φίλε εδώ. Φύγε, επόμενη γραμμή, έτσι τους μάθανε. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι τους μάθανε. Καλημέρα, ναι. Έλα, ναι. Φίλε. Έχεις ασφαλίσει το θεσμό για τρομοκρατική ενέργεια. Ναι, ρε, πού το κατάλαβε. Ρε φίλε, αυτό για να πιάσεις δύο κατοστάρικα πρέπει να το έχεις φουλαρισμένο. Και κανένα κατοστάρικο ψηλά στο χειρόφρενο. Με έπιασε κότσο, ρε φίλε, ασφαλιστής. Κορόιδο. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ φοβάσαι να πας στην Αθήνα, Παλακρή Αρκούδα. Για καλά, πάρε εσύ το λεωφορείο. Αρκούδα. Εγώ στις γέφυρες θα προσέχω πάντως εκεί που θα πάω. Άμα σε πιάσει στην τώρα, εσένα Παλακρή δεν πιάνει, εσένα κατευθείαν θα φύγει και θα πάει στο Βόλο. Δεν πιάνει από τη Φαλάκρα σου. Τι φοβάσαι περισσότερο τώρα. Να έρθεις μαζί με μένα, με το λεωφορείο ή να πας με το πούλμαν. Εγώ, άμα είμαι μαζί σου με το λεωφορείο, νιώθω ασφαλής. Θα έρθεις μαζί μου. Άμα με πάρεις, έρχομαι. Θα σε πάρω, γιατί όχι. Δεν θα σε πάρω, θα έχει καμιά πενταριά μέσα το πούλμαν παοξίδες. Θα έχω την πόρτα ανοιχτή και όταν θα πετάξει κάτι... Θα το πετάξει εσείς από το πούλμαν. Και μετά εμένα. Θα καταλάβεις και εμείς αυτά που λέει. Ο άλλος κάτω, όπως είπα δύο-τρεις προηγούμενοι, ας ζητήσει συγγνώμη αυτά τα λόγια πίπες, γιατί ο κάθε σύνδεσμος δεν έχουν ανάγκη ούτε από 50 και ούτε 100 ευρώ. Μπράβο. Θέλουν παλικαρίστικα να πάνε όπως πάνε κάθε αγώνα. Και εμείς θέλουμε έτσι ακριβώς. Τέλος, να γίνει τελείως. Και τώρα. Ερώτηση. Χάρηκες που πήρε η ΑΕΚ το ευρωπαϊκό? Κοίταξε, όχι. Όχι. Όχι, φίλε μου, και δεν θα χαρώ ποτέ. Γιατί ελληνική ομάδα είναι, γιατί. Είναι μια ομάδα για μένα ναι. Που δεν θέλω να τη βάλω ποτέ, μα ποτέ, μέσα για να είναι ελληνική ομάδα. Όποια ξένη κι αν παίζει, με την ξένη θα είμαι. Ναι. Έναν είχαμε τον Ολυμπιακό και δεύτερο θα είμαι με την ΑΕΚ αυτήν εδώ πέρα, γιατί το ποδόσφαιρο παίζεται στον χόρτο. Όχι, ο άλλος πήρε το κύπελο. Όπως κάλπικα. Εγώ δεν γυρνάω μέσα στη Γαλατινή με τον άλλον να μην τον εκφράσω τι και πώς και πήγε. Να μην τον εκφράσεις, ρε Μάρκο. Κρίση. Έλα έναν τελευταίο για 1,5 λεπτό. Μην τον εκφράσεις, ρε Μάρκο. Ορίστε. Μάλιστα. Αυτό που μαζεύονται οι ποδοσφαιριστές και χειροκροτάνε τους πρωταθλητές, πώς λέγεται στα αγγλικά. Δεν το ξέρω, φίλε. Δεν τα ξέρει τα αγγλικά. Τζουβελάκι, Κυρμελίδου, τρία χρόνια. Δεν το ξέρω, φίλε. Ναι. Ναι, κανονικά πρέπει ο Σαββίδης να βάλει την ομάδα του να χειροκροτήσει τους πρωταθλητές στον τελικό. Πρέπει να του κάνει αυτή το Ραπτόπουλε. Ναι. Μην κάνεις προβλέψεις για την ΑΕΚ φέτος τουλάχιστον χάνεις πόντους. Θα τους κερδίσω στο τέλος. Περαστικά φίλοι μου παοξίδες, ζήτω η ΑΕΚ. Ζήτω. Το είδες στο μπάσκετ. Δεν έχει να πει τίποτα. Τι να πει, αφού οι ερωτήσεις σου είναι μεταχρονολογημένες. Κλείνει το τηλέφωνο. Το ρώτησα αν είδε. Ναι. Το διοξίδιο του άνθρακα που έχεις μέσα στο πνευμόνι δεν προλαβαίνει να βγει. Το κλείνει το τηλέφωνο. Λοιπόν, για το παιδικό δωμάτιο. Για το παιδικό δωμάτιο επιλέγουμε μόνο τα καλύτερο και τα καλύτερα χρώματα. Vitex Eco, το οικολογικό χρώμα της Vitex, το οποίο είναι πιστοποιημένο για την υψηλότερη αντοχή στο πλήσιμο με κλασέ 1, προσφέρει αντιμικροβιακή προστασία και είναι το κατάλληλο ακόμα και για παιδικά παιχνίδια. Βάψε ό,τι θες μόνο Vitex στα καταστήματα Κοσμάγλου, στο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ελλάδα, το οποίο άνοιξε τον Εύοσμο στην Ινθάξη 62 με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε στη διαφημίση και παρακολουθούμε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μπέτσο, έλα και εσύ στη λίγα του πρωτάθλητη να πάρουμε ορκονίκης. Μπέτσο, εδώ ανήκεις. Μπέτσο.gr. Μπέτσο. Boys. Παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Συμμετοχή μόνο άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 210-9237-777. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τα Voy Ενόησης εκπτώσεις παίρνουν 10. Δεκαήμερο εκπτώσεων στα 60 καταστήματα υποδημάτων Voy Ενόη. Αποκτήστε τώρα με 30% έκπτωση όλα τα δημοφιλή brands US Polo, Barbie, Adidas, S. Oliver, Nike, Ricker και με έως 40% έκπτωση τη νέα συλλογή Voy Ενόη μέσα από 2.000 σχέδια υποδημάτων. Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy Ενόη. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Σμαράγδα, θέλεις παγωτό? Δημήτρη, αφού ξέρεις, παγωτό τρώω μόνο από τον Νικολαίδη, γιατί θέλω το παγωτό μου ολόφρεσκο, με αγνά υλικά και γάλα ημέρας. Ζαχαροπλαστεία Αρτοπία Νικολαίδης. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Ζαχαροπλαστεία Αρτοπία Νικολαίδης. Εύωσμος Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και Λαγκαδάς απέναντι από τον ΟΑΕΒ. Γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Τι τύπο ψάχνω. Ξέρεις τώρα, δεν ζητάω πολλά. Μόνο να με κάνει να γελάω. Εντάξει, εντάξει, να με πηγαίνει και ένα σινεμά. Για μια άστα ακόμα καρονάδα, έστω. Να, μέχρι εκεί. Άντε και κανένα ταξιδάκι. Μη φανταστείς, όχι μακριά. Όχι, να, μια Κούβα. Ή ένα Μαρακές. Και όχι σε κανένα από αυτά τα wow, τα ξενοδοχεία. Όχι, καλέ. Απαπαπαπα, καθόλου. Και σε ένα πεντάστερο. Με ιδιωτική πάντα πισίνα. Καλά είναι. Και νομίζεις ότι θα βρεις τέτοιον τύπο? Βρήκα ήδη. Τύπο hatchback. Σε καλομαθαίνει τα πολλά. Νέο Fiat Tipo. Με φουλ εξοπλισμό στη στάνταρ τιμή. Με ναύη σε έγχρωμη οθόνη αφής. Κάμερα οπισθοπορίας και αισθητήρες παρκαρίσματος. Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης και αυτόνομου φρεναρίσματος. Αισθητήρες βροχής και φώτων. Ζάντες αλουμινίου. Και όλα τα χρώματα δωρεάν. Fiat Tipo. Με όφελος 3.200 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση. Και προνομιακή χρηματοδότηση. Με 2,9% επιτόκιο. Έτοιμο παράδοτο στην Fiat Κουμαντζιάς. Δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης, 2310-75-3000. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Μαμά, η ύλη για τις εξετάσεις είναι τεράστια. Διαβάζω, διαβάζω και μετά τα ξεχνάω. Χρειάζομαι κάτι να με βοηθήσει, να ενισχύσει τη μνήμη μου. Μουρουνέλιο Μόλερς χρειάζεσαι, αγάπη μου. Ο εγκέφαλος και η μνήμη θέλουν ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνη D. Και το Μόλερς είναι πλούσιο και στα δύο. Θα σε βοηθήσει πολύ στο διάβασμα. Θα δεις. Μαμά, φέρε και για μένα. Έχω κι εγώ πολύ διάβασμα. Ωραία. Πετάγομαι στο φαρμακείο μας να σας φέρω. Το Μουρουνέλιο Μόλερς βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τη γνωστική ικανότητα, ενώ ενισχύει και τις άμυνες του οργανισμού. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Μουρουνέλιο Μόλερς για τα παιδιά μου. Είναι ό,τι καλύτερο για μαθητές και φοιτητές που διαβάζουν και κουράζονται. Μόλερς, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή happy days ή τίποτα.
μετασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μέχρι και το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Το 2310 είναι ελεύθερο. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Μία γραμμή μόνο από την Κλέβο στην αναμονή. Μαζί μας είναι η Εσκιά της Βαλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η εταιρεία η οποία φροντίζει για να αποκτήσετε είτε Σκόντα, είτε Kia, είτε Hyundai. Με μοναδικές προσφορές. Καθημερινά, συχνά, πυκνά, με τις καλύτερες τιμές τις οποίες κυκλοφορούν στην αγορά. Και με μια τεράστια γκάμα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία μπορείτε να κάνετε δικά σας με πάρα πολλούς τρόπους, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Η βροχή τους έκανε και κλείστηκαν. Πάμε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Από Αθήνα σε παίρνω τηλέφωνο, φίλε ΣΑΕΚ είμαι. Και καλά ξύγεσαι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά ακούω, όχι μόνο τις εκπομπές, ακούω για 5 λεπτά, έτσι, για 5 λεπτά σας ακούω και έχω αειδιάσει. Πολύ κλάψα ρε άρεσε. Να μην ακούς ρε φίλα, άμα αειδιάζεις. Ναι, όχι, σας ακούω για να γελάσω. Για να γελάς. Ναι, πρώτον, έχω πάμε υπερκούπωση αυτές τις δύο μέρες, γιατί σηκώνω και θα σηκώσω και στο βόλεϊ, όχι στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, στο χάντμπολ. Και δεύτερον, εύχομαι στον ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Όταν τα αυτοκίνητα έχουν ακόμα ρόδες. Έχεις μεθύσει. Ορίστε. Έχεις μεθύσει από το μπάσκετ, από το πορτάθλημα. Οργανισμός ΣΑΕΚ, ρε παιδιά. Οργανισμός ΣΑΕΚ. Οργανισμός ΣΑΕΚ, μάλιστα. Οργανισμός ΣΑΕΚ. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Και τώρα θα γίνει και μία από τις Ευρωπαϊκές, μόλις φτιάξουμε το σπίτι μας. Μόλις φτιάξουμε το σπίτι μας. Μόλις φτιάξουμε το σπίτι μας. Οκ. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Αλλά εύχομαι στον ΠΑΟΚ, να πάρει πρωτάθλημα όταν τα αυτοκίνητα έχουν ακόμα ρόδες. Μάλιστα. Δουλεύουν, τους δουλεύουν στο μέζε. Ναι. Παρακαλώ. Η νέα τούμπα πότε θα γίνει κόκκινη? Τα πλάνα εκεί πότε είναι τα... Όταν κάνουμε μια δουλειά με παρατάς έτσι. Εσύ παρακαλώ μου. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στον κύριο Ραπτόπουλο ήθελα να απευθυνθώ. Να απευθυνθείτε. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Από τον Νοέμβριο. Ναι. Έλεγες ότι η ΑΕΚ θα σκάσει, έσκασε. Έσκασε, ναι. Πότε, πού, πώς. Πού, πώς. Ναι. Είναι η ίδια ΑΕΚ που ήταν στην αρχή. Έκανε, ρε παιδί μου, πήρε το πρωτάθλημα. Εσύ έλεγες ότι θα τερματίσει τρίτη, τέταρτη, γιατί θα σκάσει. Ναι, επειδή ότι είπατε θα το πάρει. Είπα ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εντάξει. Ναι. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω εγώ. Γιατί εγώ σε διέκοψα. Ναι. Από τον Νοέμβριο έλεγες ότι η ΑΕΚ θα σκάσει. Μάλιστα. Από τον Νοέμβριο έλεγες. Μαζί με τον Αλέφαντο ότι το μπάτζετ του Ολυμπιακού, οι παίχτες του Ολυμπιακού είναι, έχουν υπεραξία, είναι το 1,5 εκατομμύριο πάρτο, 1,5 εκατομμύριο ένας και η ΑΕΚ 200-300.000. Αυτός ο Ολυμπιακός του Αλέφαντου που τον σιγοντάρισε εσύ, πού είναι σήμερα? Μετά από 7 χρόνια.
σήμερα τους παίχτες που πήρε το καλοκαίρι, ας τα 7 χρόνια, το μπάτζετ του καλοκαιριού. Ναι. Εγώ θυμάμαι ακριβώς. Εγώ δεν είπα όμως ότι το πρωτάθλημα. Ένα λεπτό. Σου, ανελειπώς... Ένα λεπτό, να πω. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Είπα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω. Ναι, εγώ ξέρω τι με πειράζει με σένα. Τι. Ότι ποτέ δεν φέρεις αντίρρηση στα αυτά που λέει ο Αλέφαντος. Κύριε τον μου, έχεις σαν θεό σου. Είναι σκηνοθέτης, είμαι σκηνοθέτης του Αλέφαντου, κύριε μου. Λοιπόν, καλά κάνεις. Λοιπόν, είμαι σκηνοθέτης του Αλέφαντου και κάτι άλλο. Και ναι. Τρίτον, ναι. Το μότο που έλεγες ότι άμα πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα θα πω τους παοκτζίδες να πάνε στο Λευκό Πύργο και να πέσουν εξακολουθώ, το κεφάλι. Εξακολουθώ και το λέω. Δεν βλέπω πτώματα εκεί στα πλακάκια του Λευκού Πύργου. Δεν βλέπω. Εσύ έλεγες. Εσείς τι λέτε, εσείς τι λέτε ότι δεν πρέπει να αυτοκτονήσουν τώρα οι παοξίδες, μεταφορικά το λέω. Α, μεταφορικά το έλεγες. Ναι. Άμα το έλεγες μεταφορικά, εντάξει. Είναι δυνατόν να προτρέπει τον κόσμο σε αυτοκτονίες. Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είπα για εσάς. Δεν είπα για εσάς. Εγώ απαντάω σε αυτά που λέγατε και σας ακούγανε στα ραδιόφωνο. Τα ραδιόφωνο μας ακούγανε. Εγώ ένα, λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ... Ένα τρίτο και τελευταίο. Ναι. Εχθές παρακολουθούσα τη βραδινή σου εκπομπή. Ναι. Και είχες εκείνον τον ΠΑΟΚΤΖΙ. Ναι, τον ΠΑΟΚΤΖΙ. Ο οποίος μιλούσε, δηλαδή, με ένα μίσος. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος θα κατέβει στην Αθήνα. Θα κατέβει. Ε. Ναι, ναι. Εντάξει, αν έχει αυτό το μυαλό, ναι. θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Καλά, πρέπει να λογικευτούν όλες οι πλευρές. Εγώ λέω. Γεια σας κύριε. Γεια σας. Εγώ λέω να μην λογικευτεί κανείς. Η λογική δεν έφερε την πρόοδο στον κόσμο, να πούμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, η παραλογία τον έφερε. Δείτε με τόσους λογικούς που έφτασε η χώρα, που έφτασε η γη, που έφτασαν οι επιχειρήσεις με τους λογικούς. Ορίστε. Οι τρελοί θα μας σώσουν. Ναι, χαίρετε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Μάλιστα. Κώστας Παουτζής από Αθήνα, Κωστή. Τι λέει. Μια χαρά. Είμαι το βρωμόσκυλο που είχαμε μιλήσει την άλλη φορά στη βραδινή εκπομπή. Κατάλαβα. Έχω ανέβει πάνω για το παιχνίδι με το Πλατανιά. Ετοιμαζόμαστε για το τελικό τώρα. Ήρθα πάνω για να δούμε και για εισιτήριο του τελικού. Να γίνει χαμός. Και δεν ξέρω τι θέμα θα έχει σε εκπομπή το βράδυ στο Λαϊκό Δικαστήριο, αλλά θα ήταν πολύ πιασάρικο. Να βλέπαμε για το Brexit. Ξέρεις ότι ο Παοξής στο Λαϊκό Δικαστήριο στη Μαρμίτα έχει ξεσηκώσει τα πλήθη της ΑΕΚ εναντίον του ΠΑΟΚ περισσότερο από ό,τι τα συλλαλητήρια των Παοξίδων και περισσότερο από τις ιαχές και τα ραδιόφωνα και τους δημοσιογράφους, ότι τα πινελίκια που τους έριξε μέσα στη Μαρμίτα ο Παοξής, τώρα μου στέλνει φίλος μου αστυνομικός στην Αθήνα. Μην το διαβάσεις όταν άλλη. Αυτό το αυτό το βιντεάκι με τον Παοξή που βρίζει στη Μαρμίτα, πέρα από την ακροματικότητα έχει, λέει, και άλλα. Δεν έχει εσουρού, λέει, αλλά αν γίνει κανένα πέσιμο, τι γίνεται. Το έκαψε και ο άλλος, λέει. Γνώμη μου να μην έρθει το βράδυ, αλλά ούτε στο ΟΑΚΑ, πάντα φιλικά, γιατί σε αυτά δεν έχει ηρωισμούς. Καλή συνέχεια, λέει, αστυνομικός υψηλόβαθμος. Να μην έρθει, λέει, αυτός στην Αθήνα, ο Παοξής. Θα έρθει. Τώρα θέλει, ξέρεις εσύ, θα πάει. Να αναβαθμεί, να δείξει ότι δεν τον ενημερώνει οποιοδήποτε. Αστεράς του Γαλωνάς τον πει. Ο Γαλωνάς, λέει, το viral βιντεάκι αυτού του τρελού του Δημοσθένη του Παοξή που είπε τα χίλια μύρια στους αεξίδες και έκανε πάταγο, γιατί με πέραν τηλέφωνο από Αθήνα, ποιος είναι αυτός και τι είναι αυτός και που μένει αυτός. Τι μένει αυτός, ρε. Τι να τον κάνετε δηλαδή, τι. Σας είπα ότι είστε κάλπικοι, ψεύτικοι κτλ. Τι έγινε. Μεταξύ των οπαδών λέγονται αυτά. Γιατί τον άφησες να μιλήσει τον Παοξή. Μπορώ να κάνω τον εγώ, ρε, τον τρελό εκεί, ζάφτη να πούμε. Θα έρθουν να με κάνουν μπαούλο οι παοξίδες. Δεν τον άφησες να μιλήσει. Καλά έκανε και τα είπε. Επόμενη γραμμή, φύγε, επόμενος. Και ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας Λαδέμπορος από Ουτρέχτη, Ολλανδίας. Λαθρέμπορας. 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 Συγγνώμη. Παοξίσιμε. Λαθρέμπορας. Σε πιστολέρο, ναι. Ναι. Επιστολέρο μέσα με τον μπουφάλο. Λέγε. Λοιπόν, σου έχω ένα θέμα για το Λαϊκό Δικαστήριο. Βοήθα την κατάσταση. Παρακαλώ. Ένα θέμα σου έχω για το Λαϊκό Δικαστήριο. Ρίχτω. Για μετά το τελικό.
Πρόσεχε τώρα το υποθετικό ερώτημα. Έστω ότι ο καθένας από εμάς είναι ορφανός από πατέρα και από μητέρα. Ναι. Το δίλημα τώρα, το ερώτημα το βαθύ, το κοφτερό είναι, θα θέλαμε ο καθένας από εμάς πάλι να υιοθετηθούμε από ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι, άντρα ή γυναίκα κατά προτίμηση, ή να καταλήξουμε στο ίδρυμα. Αυτό είναι το ερώτημα, φίλε. Απάντα. Αυτό βάλαμε. Ότι κανονικά πρέπει να πάει στο ομοφυλόφιλο ζευγάρι παρά στο ίδρυμα. Γιατί στο ίδρυμα σίγουρα. Μιλάτε όλοι, φίλε. Μιλάτε όλοι. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Μιλάτε όλοι. Συγγνώμη. Το ερώτημα το είδα το λαϊκό δικαστήριο. Το είδα, ναι. Μιλάτε όλοι για του γονεί. Για ένα. Κάτσε, δε γνώρι, μιλάει το λαϊκό δικαστήριο για ένα ερώτημα σε τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή, τι θα ήθελε το άλλο ορφανό παιδάκι που θα ήθελε να καταλήξει. Εγώ αντιστρέφω. Για αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Με του γκέι, αν πρέπει να έχουν. Εντάξει. Ναι, ξεχνάτε όλοι με πρώτο εσένα ότι το παιδί δεν το ρωτάει κανείς. Συγγνώμη ρε κόκκινε. Το παιδί το ρωτήσατε. Να καλά φίλε. Δεν μου λες ρε κόκκινε. Αυτό σου λέω. Συγγνώμη ρε κόκκινε. Εσένα σε ρωτήσαν που σε βγάλαν Γρηγόρη. Το παιδάκι αυτό. Όχι, δεν το ρώτησε. Το παιδάκι αυτό το οποίο θα μεγαλώσει με δύο ομόφυλους γονείς. Όταν θα φτάσει 15 χρόνια τι θα του φαίνεται φυσιολογικό. Το να γνωρίσει έναν άνθρωπο του ιδίου φίλου ή του αντίθετου φίλου. Δεν μου λες δεν ρωτάω. Ρώτα εμένα, σ' απαντάω. Εσύ τι είσαι ψυχολόγος. Ξέρω από το σε ρωτάω. Ρωτάω. Σ' απαντάω εγώ. Τι θα πιστεύει το παιδί αυτό. Εσύ που γεννήθηκες από φυσιολογικούς. Το σωστό ποιο είναι. Εσύ που γεννήθηκες από φυσιολογικούς γονείς. Βλακία θα ρωτήσεις. Ναι. Στο Άγιον Όρος γιατί πήγες ένα χρόνο και κλείστηκες. Γιατί πήγα στο Άγιον Όρος. Με τους άντρες μέσα στο μοναστήρι να πούμε. Και τι έκανα. Εδώ είναι το θέμα. Εγώ δέχομαι ότι ώρα θέλω να κάνουμε εξέταση από γιατρό. Για να δούμε. Ποιο είναι παραβιασμένο. Κοίταξε, εγώ έκανα και 3-4 κολονοσκοπίες. Βρεάσε τώρα. Αν υπάρχει και παραβιασμένο. Γιατί παραβιασμένο άλλο θα μπορεί είναι. Μπορεί να είσαι ενεργειακό. Να μην είσαι παθολογικό. Τι να σε πω. Τι να αλεφαντίζει επικίνδυνα. Τι κάνω, αλεφαντιάζω. Αλεφαντίζω επικίνδυνα. Ναι. Και να σου πω και το άλλο. Πω είσαι παθολογικό. Και δεν μου λε, κόκκινε. Σε πειράζει εσένα το αγοράκι ή το κοριτσάκι. Εκφράζω απορίες. Τι εκφράζεις απορίες. Ποιος μου λέει εμένα ναι, ότι αυτό το παιδί όταν θα φτάσει σε μια ηλικία μεταξύ εφηβείας ανδρισμού ή να γίνει γυναίκα, δεν θα έχει πάθει ένα κοκομπλόκο μέσα του να έχει μπερδευτεί. Τι θα θεωρεί φυσιολογικό. Τα παιδιά που βγαίνουν ομοφυλόφιλοι από άντρα και γυναίκα, γιατί βγαίνουν δηλαδή. Μπορεί να μας δώσει την απάντηση. Δεν είμαι ψυχολόγος. Α, είσαι ψυχολόγος. Δεν είμαι ψυχολόγος. Εγώ ρωτάω. Είσαι μπομπολόγος. Ρωτάω. Έλα, πάμε. Ρωτάω. Επόμενη γραμμή. Πολδολόγος είσαι. Έλα, πάμε. Καλημέρα, ναι. Από πολλές έχεις. Έλα. Μάλιστα, ναι. Η ηθικοπλάστηση. Είναι η επόμενη γραμμή. Μάλιστα, κύριε, εσείς, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω τον προβοκάτορα τον Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσετε, κύριε Ραπτόπουλε. Τους κυρίους φιλάθλους της ΑΕΚ που παίρνουν με τέτοια αγωνία και λύσα και ταχύτητα. Πώς τα παραλαμβανόμενοι το τηλέφωνο του Μετρόπολης. Ναι. Και μιλάνε για τον οργανισμό ΑΕΚ. Εννοούν την ΑΕΚ που ξέραμε παλιά, εμείς οι λίγο παλιότεροι, ή εννοούν την ΑΕΚ 2014. Α, αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εσύ τον Παντοκράτορα. Εσύ το πας φορολογικό. Ναι, δεν το πάω φορολογικά. Λέω, τεχνικός. Για τον Απατεώνα μιλάμε ή για το εσύ σύλλογο, τώρα ο Πατριάρχης του ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ του 1926 ή ο Δημόκριτος που πήρατε το ή ο Έσπερος. Ο Έσπερος. Λοιπόν, αυτά θα μας γελάς, γελάς. Και μια άλλη παρατήρηση. Παρακαλώ. Ξεχάσαμε σήμερα τον κύριο Κυρίτση που έκανε κάτι θαυμάσιες δηλώσεις. Ο Κυρίτσης ποιος είναι? Λίγο σχόλιο δεν θα ήταν. Τι είπε ο κύριος Κυρίτσης? Ποιος είναι ο Κυρίτσης? Ο κύριος Κυρίτσης είναι εκείνος ο βουλευτής του. Να είστε σίγουροι, ότι πολλές φορές μας διαφεύγουν πράγματα. Ναι, θέλετε να μας βάλετε. Είπε ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει πολλά εκατομμύρια ανθρώπων που χάθηκαν σε θαλάμους αερίων, ενώ κάτι τέτοιο δεν έχει ακουστεί για το Ισλάμ. Δεν είναι καταγεγραμμένο, είπε. Και έχει βουήξει τώρα το διαδίκτυο. Πρέπει να το ακούσουμε, κύριε μου, τώρα να μιλήσουμε. Έτσι. Το Ισλάμ, ο κύριος Κυρίτσης. Πρέπει να διαβάσουμε, να ακούσουμε. Καλό, ναι, ενημέρωση, ενημέρωση. Είναι ένα θέμα. Να είστε καλά. Καλημέρα και χαμόγελο. Παρακαλώ. Μάλιστα. Είναι ο κύριος Κυρίτσης Κουμούνα. Δεν Κουμούνα ξέρω είναι. Τι είναι. Άρα, τι, προωθεί τον Ισλαμισμό. Δεν ξέρω τι υπόθηκε. Θα το κάποιο διαβάσω. Κάποιο λόγο θα έχει η Κουμούνα. Θα το ακούσω και θα το ερμηνεύσω. Πότε μετά το φαΐ. Εντάξει, ο Σιριζέος για να τραβήξει τα βλέμματα το έκανε, αλλά δεν είπε κανένα ψέμα. Οι Ισλαμιστές δεν έχουν βγει πουθενά ιστορικά, δεν έχει καταγραφεί ιστορικά πουθενά από κανέναν ιστορικό. Τι θες, μωρή, τρελή, να έχουν κάνει τέτοια εγκλήματα όπως οι Ευρωπαίοι.
δεν έχει γίνει αυτό. Αυτά που έκαναν οι Ευρωπαίοι με τους φούρνους δεν τα έκαναν ποτέ οι μουσουλμάνοι. Και που ξέρεις, λέμε βάρβαρους τους μουσουλμάνους, αλλά οι χριστιανοί χειρότερα κάνανε. Όπα. Ο Άισις τι έκανε, ξέρεις. Έχει σκοτώσει 10 εκατομμύρια Εβραίους, 20 εκατομμύρια Ρώσους κτλ. Όχι. Ο Στάλιν τι έχει κάνει, ο αριστερός Στάλιν. Ο Στάλιν, Άισις, τώρα ξεκινήσει. Ο Στάλιν τι έκανε, ρε φίλε. Είναι λιγότερο εγκληματίας από το Χίτλερ. Μπλέξαμε. Εννοείς που. Ο Στάλιν είναι μικρότερος εγκληματίας. Εννοείς που η Σοβιετική Ένωση σκότωνε ναζιστές και απελευθέρωσε. Ο Στάλιν, α μην μπερδεύεις τον Στάλιν, ο οποίος βοήθησε τότε με τον χειμώνα το ρωσικό και με τους Έλληνες, άλλο που χάθηκε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος του Γερμανούς και άλλο τα εγκλήματα που έκανε η Σοβιετική Ένωση. Εσύ τι λες, ότι είναι άγιος ο Στάλιν? Δεν είναι εγκληματίας? Εγώ ένα θα πω και θα είναι εγκληματίας ή όχι? Ένα μάθω. Θα πω και θα κλείσω, θα φύγω δηλαδή, ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν είναι έγκλημα να σκοτώνεις ναζιστές. Ρε είναι, εσύ, καλά έκανε εκεί. Στην ενδοχώρα πόσα εκατομμύρια Ρώσους έφαγε? Πόσα? Εσύ πες μου. Πώς έστελνε πάνω και τους έστελνε να σπάνε πέτρες στη Σιβηρία? Πώς καθάρισε? Εδώ μέχρι και το γιατρό, γι' αυτό πέθανε. Γιατί αν διάβασε την ιστορία, πέθανε γιατί όταν πήγε ο προσωπικός του γιατρός και εξάδελφος και του ζήτησε να πάρουν κάποια αύξηση, γιατί δεν γίνεται ρε φίλε, δεν βγαίνει, τον καθάρισε. Αυτά ούτε, για τόσο ανισόρμο μου. Ούτε ο Χίος δεν τα λέει αυτά. Ποιος? Ούτε ο Χίος δεν τα λέει αυτά. 999 εκατομμύρια νεκροί, κάτσε ρε παιδιά. Εγώ σου μίλησα για εκατομμύρια νεκρούς. Δεν ξέρω τον αριθμό εκατομμυρίων. Εγώ λέω ότι ο Στάλιν είναι το ίδιο, είναι φάμιλος εγκληματίας με τον Χίτλερ. Εσύ πες δεν είναι. Πάντως και ο Στάλιν και η Σοβιετική Ένωση πέθαναν, δεν υπάρχουν πια. Άρα να μην ασχολούμαστε. Και ο Χίτλερ δεν υπάρχει. Να ασχολούμαστε, ας πούμε. Και ο Χίτλερ δεν υπάρχει. Συγγνώμη να μπω στην κουβέντα. Και ο Χίτλερ δεν υπάρχει. Ασχολούμαστε, ας πούμε. Και ο Χίτλερ δεν υπάρχει. Με τους νεκρούς μετανάστες. Ο Χίτλερ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι έγινε? Με τους νεκρούς μετανάστες. Δεν υπάρχει. Γιατί άλλα υπάρχουν συγκεκριμένα. Και ο Χίτλερ δεν υπάρχει. Και τι αλλάζει? Τα εγκλήματά του γίνανε. Του Στάλιν δεν γίνανε. Και του Μεγαλέξανδρου γίνανε. Του Στάλιν απόγονοι δεν υπάρχουν. Και του Μεγαλέξανδρου γίνανε. Τι πρέπει να τα λέμε τώρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν διαφορετικό πράγμα, μπερδεύεσαι. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο απόγονος των Ηρακλειδαίων που είσαι και εσύ ζώος. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν άλλο πράγμα. Η μάνα του έφαγε γκόμενο και άντρα για να τον βγάλει βασιλιά. Καλά, καλά. Εντάξει. Καλά, έφαγε. Δεν έχει ξαναγίνει σε καμιά δίκαια κοινωνία αυτό. Θα μιλάτε δίκαια. Η μάνα. Όχι αυτή είναι καλή και άλλη κακή. Έλα τώρα. Την αλήθεια για όλους θα τη λέτε. Η μάνα έφαγε γκόμενο και άντρα. Φίλιππο για και το Στάλιν θύχθηκες, ε. Ναι. Θύχθηκες. Έφαγε παλιοκουμούνα. Η μάνα του Μεγαλέξανδρου έφαγε και άντρα και γκόμενο για να βγάλει το γιο. Ρε τι σχέσεις να έχει η μάνα με το γιο? Τι εννοείς τον έφαγε? Η μάνα ρε αγράμματε. Μπορεί να υπήρχε ειδιπόδιο. Τι ειδιπόδιο? Η γυναίκα σκότωσε τον άντρα και τον γκόμενο. Πώς θα λέγα τον άντρα? Κοντός ο Φίλιππος. Και ο Μέαντρος ήταν ο γκόμενος. Κοντός. Σαν το Χατζινάκο ήταν, αλλά ήταν στρατηγό. Πάμε στον κόσμο. Το Μέαντρο για ποιο λόγο τον έφαγε και ποιος τον έφαγε? Ο ίδιος ο Αλέξανδρος τον έφαγε. Βρε η μάνα του τον έφαγε. Ο Αλέξανδρος. Βρε ο Μέαντρος πήδου. Για άλλο λόγο τον έφαγε το Μέαντρο, βλάκι. Ο Μέαντρος είχε γκόμενα τη μάνα του Μεγαλέξανδρου. Άντε καλά. Τώρα καταλαβαίνεις αυτό. Καλά, βλακίες λες. Αλήθεια σου λέω. Μάθε ιστορία. Ο Αλέξανδρος τον έφαγε μεθυσμένος. Μεθυσμένος ήταν. Ναι, ναι. Σαν και σένα έπινε. Τον έφαγε μεθυσμένος και μετάνιωσε. Δύο άντρες έφαγε η γυναίκα για να βγάλει το γιο απάνω. Το αυτό είναι. Δεν το λέτε στην ιστορία γιατί είναι δικός μας. Πάμε παρακάτω. Το ότι κατέξε και έγινε η Ελλάδα μεγάλη, αυτό είναι προς τιμή μας. Το ότι μετά έρθει το Πασόκ είναι προς τη δικιά σου που έφαγες εκεί στο ράδιο το Πασοξίδικο, έκανες τα μάγουλα και ήρθες εδώ να μας το παίξεις μεγάλος ραδιοφωνικός παραγωγός. Πάμε στον κόσμο τώρα, ναι. Τι ήρθα να στο παίξω? Πάμε, ναι. Ναι, μ' ακούτε? Σ' ακούμε κύριε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση του Μελισανίδη να επιτραπεί είσοδος στον Ιβάν Σαραντεβδίδη. Θα κλάψουμε αυτή είναι αυτή. Θα κλάψουμε. Αλλά με δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να του γίνει εξονυχτικός έλεγχος για να μην έχει πάνω του ούτε ψαριδάκι. Και ο δεύτερος να έχει δίπλα του κάτω με ένα λουρί. Δεν πάει να πνιγείτε, λέω. Ναι. Να έχει δίπλα του με ένα λουρί να τον κρατάει να μην μπει μέσα στο γήπεδο. Πάλι γιατί πρέπει ο Πάκου να, θέλουμε ο Πάκου να χάσει κανονικά και όχι επειδή ο πρόεδρος του μπαίνει μέσα στα γήπεδα. Μάλιστα. Και θέλω να πω και στον κόκκινο για τους Ηρακλειδείς που λέει. Είναι σωστό αυτό. Η βασιλική γενιά των Μακεδόνων των αρχαίων αναγνώριζε ότι είχαν καταγωγή από τον Ηρακλή, αλλά ο Ηρακλής κύριε Κόκκινε από πού ήταν? Από πού ήταν, πέφτε μου εσείς. Από το Άργος. Ναι, ήταν από το Παναγιακό. Εσύ τι δουλειά έχεις? Από το Άργος. Οπότε όταν αναγνωρίζεις ότι είσαι Ηρακλειδέας, μάλλον είσαι. Αργολίδας είσαι. Ναι. Τι είμαι? Χαμουτζής. Από το Άργος. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσείς παντρέψατε αυτά τα δύο. Μάλιστα. Φύγε, έκανε ρόμπα τώρα, ξεκούμπα τις έκανε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ρόμπα σε έκανε. Καλημέρα. Δεν υπάρχει τι εκπομπή, το λέω εγώ να το ξέρεις. Καλημέρα, ναι.
Ναι. Λέτε. Μάλιστα. Ναι, με ακούτε. Βέβαια, ναι, σε ακούμε. Από Μουδανιά πρώτο τηλέφωνο. Μουδανιά, ε. Το ξέρουμε, ρε Νικηφόρε. Δεν είναι Νικηφόρο. Επίτηδες το είπα. Το κάλυψη έκανα, άιντε. Μάλλον μπερδεύτηκε, φίλε. Όχι, ο Ελισσαίος, άντε. Ελισσαίος, άντε. Έχει κάνει το άλλο, το αυτόγραφο του Βιερίνια. Ναι. Τώρα αυτό έχει εδώ και πόσο χρόνια που έγινε. Ένα χρόνο έχει, όχι πόσα. Ένα. Τι έκανε το αυτόγραφο. Ένα χρόνο έχει που το έκανε. Τι έκανε, λέει. Τι έκανε, ρε φίλε, εσύ του Βιερίνια, το αυτόγραφο. Ναι, το έκανα. 1,5 εκατομμύριο αριστερό μπακ. Με τον Αζεβέδο άλλα 602 εκατομμύρια αριστερό μπακ. Ρε πάτε να πνιγείτε ρε παοξίδες από εκεί πέρα. Ρε λιμοτάγαρα να πούμε. Πληρώσατε 1,5 εκατομμύριο αριστερό μπακ και έκανε μισό γκολ με ένα πέναλτι. Άκου να σε πω. Τι να με πεις και να με κάνεις, μωρέ, τι να με πεις και να με κάνεις. Λέγε, σ' ακούω. Λέγε. Ναι, γιατί βλέπω τώρα οι αξίδες βγάλανε πολύ γλώσσα. Καλά κάνουν και βγάλανε πολύ γλώσσα γιατί πήραν πρωτάθλημα στα καρτιά και στον αγωνιστικό χώρο. Βγάλανε πολύ γλώσσα. Αποδείχθηκε αυτό που φαγωνόμουν εδώ 30-40 χρόνια στα Μουδανιά, σου έλεγα ότι η ΑΕΚ είναι χειρότερη ομάδα. Ποιο λέγει ο Μάτσο. Κάντε καλή ξαδερφούλα, οι πατρίδες, οι χαμένες, οι κοινές. Οι πόντι στην Παναγία σου μελά. Κοινό προσκύνημα. Περίμενε, περιμένω εγώ, λέγεσαι. Ήσαξες, εδώ και 40 χρόνια φαγώνομαι εγώ ότι η ΑΕΚ είναι πιο ελεγχή ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά τι δεν άκουγε. Ναι. Τα Μουδανιά αυτό έλεγα. Άντε με έναν κομπλεξιλέκτρο που σου είχε, πάτε τώρα κομπλεξιλέκτρο. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Πάει, τελείωσε. Επόμενη γραμμή. Τελείωσε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς το να. Καλώς την. Α, κοπέλα είσαι. Ναι. Κοπέλα είμαι, δεν με θέλετε, αλλά κοπέλα είμαι. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι είχα κάτι συναδέλφου που ακούγανε στο σταθμό και λέω θα βάλω να ακούσω. Έχω ένα χαμόγελο στα αυτιά μόνο που σας ακούω. Το θέμα κι αλλού να έχεις χαμόγελο. Όχι μόνο στα αυτιά. Ναι. Λοιπόν, εγώ έκαουσα. Δεν σκαμπάζω και πολλά. Είμαι παοξίου βέβαια. Γιατί, αλλά κατάλαβα από την Κρήτη. Γιατί οι παοξίδες που έχεις. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο για να σας ακούσουμε. Γιατί οι παοξίδες που έχεις στην παρέα σου άμα την σκαμπάζουν περισσότερο νομίζεις. Εντάξει, βλέπω τώρα μια καχυποψία. Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Μην κάνεις τέτοια. Άσε δεν... τώρα να πω και εγώ τη γνώμη μου. Για πες τη γνώμη σου. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν σκαμπάζω και πολλά, ένας φίλος από την Κρήτη ποστάρει τον δικέφαλο ετώ. Δεν είχα καν ιδέα ότι είχε πάρει η ΑΕΚ τον κύπελο τέλος πάντων. Και γράφει η χρονιά του ΑΕΤΟΥ. Και γράφω κι εγώ από κάτω το σήμα του ΠΑΟΚ, μια που λέμε για ετώ, και ο ΠΑΟΚ αετός είναι. Εύχομαι ολόψυχα και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ καλή επιτυχία και ας κερδίσω καλύτερο. Χαλάτε την πιάτσα, κυρία μου, γιατί πήρα τηλέφωνο. Είστε γυναίκα. Χαλάτε την πιάτσα, κυρία. Εμείς έχουμε άλλου είδους κοινό. Εμείς περιμένουμε να πείτε κάτι τους αεξίδες. Εσείς τώρα βγήκατε, βγήκατε με πολιτισμό, θα νομίζουν οι άλλοι ότι είσαι άρρωστος. Να σου εξηγήσω. Αν έβγαινε ρε παιδιά πάλι ΑΕΚ, αν έβγαινε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για άλλη μια χρονιά τα λέγαμε. Σημαίνα παιχνίδια και έτσι κι αλλιώς έχουν βαρεθεί. Δεν μου λες καλέ, να σε κάνω μια ερώτηση. Άκουσε το γύρισμα. Δεν μου λες καλέ. Ο γκόμενός σου τι ομάδα είναι. Δεν βγήκε ΑΕΚ, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ο γκόμενός σου τι ομάδα είναι. Ο άντρας μου, γιατί είμαι παντρεμένη. Ο άντρας σου, τι ομάδα είναι. ΠΑΟΚ είναι γι' αυτό. Παρακάλα να το πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί σε βλέπω κανένα τρίμηνο να μην ευχαριστιέσαι. Άμα το χάσουν εκεί κάτω. Παρακάλα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να ξεδίνει μετά. Τι να ξεδώσει. Εσένα που δεν θα κερδίσει η ομάδα σου για κανένα τρίμηνο θα μείνει έτσι, γιατί το πήρε. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Γιατί να τα έχω εγώ. Γιατί να τα εκεί. Γιατί δεν έχω ομάδα. Δεν έχω κόμμα. Έλα τώρα. Δεν έλα τώρα δεν που έχω. Δεν έχεις ομάδα. Το χειρότερο από όλα ξέρετε ποιο είναι η κυρία μου. Ποιο. Ότι ο γιατρός είπε ότι πρέπει να του λέμε ναι. Κοιτάξτε, αν γίνει, θα πρέπει να ζητήσει μια δεύτερη γνώμη αν πρέπει να του λέτε σε όλα ναι. Να πάτε σε έναν ακόμα γιατρό. Να πάμε σε άλλο γιατρό. Ναι, έχετε να μας στήσετε κάποιον εξειδικευμένο. Κάνετε μια πολύ ωραία εκπομπή. Συνεχίστε τουλάχιστον εγώ που είμαι γυναίκα, σας ακούω και χαμογελάω. Να είστε καλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Yeah. Καλό κάνει στις γυναίκες, κάνεις και χαμογελάνε. Άμα σε γνωρίσουν και αρχίσεις και είσαι και γαλαντόμος και όλα και τα λοιπά, μπορεί αρχίσουν να κλαίνε. Και άμα πάρεις και καμία και την πεις μία μισή ώρα θα σε πάρω κορίτσι μου, ξέρω εγώ από τη λαϊκή, τα ψάρια και στη λαϊκή μία μισή ώρα πάνε οι γάτες και οι γύφτοι. Καλά ρε, μία μισή ώρα πας στη λαϊκή ρε. Ο δυτικός πολιτισμός έστειλε εκατομμύρια παιδιά στους θαλάμους αερίων και δυτικές κοινωνίες ψηφίζουν στους πολιτικούς απόγονους αυτών που το έκαναν. Για τους Ισλαμιτές δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Για τους Ισλαμιστές δεν υπάρχει κάτι ανάλογο καταγεγραμμένο. Α, τι να πω. Τον μάθανε τον Κυρίτση. Εγώ το μόνο Κυρίτση που ήξερα τον προπονητή. Τώρα μάθαμε και τον βουλευτή. Το σκηνοθέτη τον Κυρίτση, πού να τον ξέρεις, ε. Δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρεις. Ποια είχε εγκόμενα.
την Έλενα. Εγώ δεν ξέρω τον Κυρίτσι. Θα ξέρω την κόμενά του. Τι να σε πω. Μερικοί έχουν ένα μαγικό τρόπο να του μαθαίνει ο κόσμο. Να του μαθαίνει ο κόσμο. Μαγκιά του. Μαγκιά του, ρε κόκκι. Και σένα σε έμαθε ο κόσμο από τη μουσική, να πούμε. Είδε γκολ που έβαλε ο Κόντε. Πανέμορφο. Αυτό είναι το γκολ τη αγωνιστική για μένα. Ναι. Το γκολ του Κόντε, ναι. Το γκολ του Κόντε. Πολύ δεν του πρίγιοβι στο κεφαλιά. Σταθήκαν τα center back εκεί ανάμεσά του. Ζώνη, τον παίξανε. Όχι. Μαρίνα μπήκουν έτοιμοι για ειδήσει. Αμέσω μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι για Λαμά και Δήμου. Τα λέμε αύριο. Πρώτα θέλουμε τον Κώστα το βράδυ. Να είστε καλά. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. 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 Reach out.